Ζήτηση, μπαίνεις και τη χέζεις. Εγώ τη χέζω. Εσύ και ειρωνεύεσαι στο Μιχάλη που έχει θυσιαστεί για σένα χίλιες φορές. Μπορείς να μας αναφέρεις μία ως παράδειγμα. Όταν είδαν το βίντεο στην αστυνομία και ψάχναν να συλλάβουνε, δεν παρουσιάστηκε ο Μιχάλης και είπε εγώ το έκανα. Και του λένε μας κοροϊδεύεις. Δεν βλέπεις ότι τραβάς τον μπατζανάκι σου, μην πήγεις στο διαιτητή. Και λέει ναι, το τραβάω και αναγκάζεται και πιάνεται το λαιμό του. Ρε, ο διαιτητής τα έχει αρπάξει. Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει. Ήταν ανατροπή στο 90. Τρία μέτρα ξέρετε μεγάλη περιοχή. Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το Σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή. Πουλή ήτανε. Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι. Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο. Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Αλλά η Θεσσαλονίκη πρέπει να ανοίξει τελωνίο. Τι γράφει το διαβατήριό σου, κύριε Λακωνία. Δεν παίρνεις. Δεν παίρνεις. Δεν μπαίνεις, δεν μπαίνεις. Έτσι, με αυτή την μυθική στιχομυθία από το «Ας περιμένουν οι γυναίκες» που μας έχει σημαδέψει. Πόσες φορές την έχουμε αναπαράγει, πόσες φορές την έχουμε χρησιμοποιήσει στα ταξίδια μας στο λεκανοπέδιο, σε συναναστροφές με αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία, στερεά Ελλάδα και όλα τα συναυτό μέρη, φυσικά πάντα με διάθεση χιουμοριστική. Από την ταινία του Σταύρου Τσιόλη, το «Ας περιμένουν οι γυναίκες», τον οποίον χάσαμε χθες το πρωί. Για όσους δεν έχουν δει την ταινία, απλά η προτροπή μας είναι: ξεκινήστε, δείτε την. Μία, δύο, τρεις φορές δεν θα καταλάβετε και πολλά πράγματα ή θα δείτε μερικές έτσι ατακούλες. Τουλάχιστον καμιά, πόσες φορές την έχεις δει, Αναστάσεις, την ταινία, μας περιμένουν. Σίγουρα πάνω από 50. Ναι, πάνω από 50, ναι. Εκεί ξεκινάς να κατανοείς μερικά πραγματάκια και σιγά σιγά αρχίζει και σου γίνεται. Γιατί κουνάς το μικρόφωνο, κάτι. Το κουνούσα πριν, αλλά κάτι ακούγεται πέρα το μικρόφωνο. Ναι, κάτι κρατς κρούτς, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Τώρα. Όχι, εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτές τις ζωντανές εκπομπές. Περίμενα, είναι η αλήθεια, επειδή ο λογαριασμός του ΠΑΟΚ στο Twitter έχει έτσι εξυγχρονιστεί, έχει αποκτήσει ένα πολύ πιο ωραίο χαρακτήρα, περίμενε να δω και ένα αποχαιρετιστήριο. Δεν ξέρω αν έβασε τίποτα η ΠΑΟΚ, μάλλον δεν υπέπεσε στην αντίληψή της ή ενδεχομένως να μην έχει γνώση του έργου του Σταύρου Τσιόλη. Ή δεν κάναν τη σύνδεση, ναι, γιατί... Ναι, δεν. Φαντάζομαι είναι πάνω από ένας αυτός που χειρίζεται τα social media. Φαντάζομαι, ναι, εντάξει. Okay, δεν είναι ότι κάτι, απλά αν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν καν οπαδός του ΠΑΟΚ, δεν ήταν καν φίλος του ΠΑΟΚ, ή μάλλον καλύτερα να το θέσω πιο εύκολα, ήταν φίλος του ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι συμπαθούσε, αγάπησε την ομάδα, αγάπησε τον κόσμο, ήταν φίλος της ΑΕΚ. Αλλά λόγω επειδή προσφυγιάς όλων αυτών των στοιχείων που συνέδεαν κάποτε τις δύο ομάδες. Εντάξει, τώρα μην κοιτάτε το τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Τα προηγούμενα υπήρχε μια συμπάθεια, ένθεν και ένθεν. Αγάπησε όλο αυτό το στοιχείο, την κουλτούρα του γηπέδου, τη συμπεριφορά των φιλάθλων, όντας από μακριά κιόλας. Είχε δηλαδή ένα στοιχείο πολύ ιδιαίτερο. Δηλαδή δεν είχε παρευρεθεί ποτέ στην Τούμπα για να δει την ατμόσφαιρα, αλλά κατάφερε από μακριά να αντιληφθεί όλη αυτή την ιδιοσυγκρασία, τέλος πάντων, των φίλων του ΠΑΟ και την απέδωσε τροποντινά μέσα στον χαρακτήρα του Γιάννη Ζουγανέλου στο «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Όχι μόνο αυτό, ο ΠΑΟΚ του έδωσε αφορμή να γράψει ένα καταπληκτικό θεατρικό έργο, το οποίο είχαμε την χαρά να το παρακολουθήσουμε πριν από δύο χρόνια εδώ στην Θεσσαλονίκη, το «Ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ», όπου και πάλι ο ΠΑΟΚ είναι η αφορμή. Αναφέρεται μέσα στο ταξίδι κατάβαση των φίλων του Δικεφάλου στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν έναν αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Ένα 2-1 που είχε χάσει ο ΠΑΟΚ, ήταν νομίζω για κύπελο, με κάτι ανατροπές έξω από την περιοχή του Μιχόπουλου στον Ινιάδη και κάτι τέτοια, τέλος πάντων. Αυτό είναι χοντρικά το μάτς που περιγράφει και είναι η αφορμή του θεατρικού. Σε αυτό το ταξίδι συμμετέχουν και δύο κοπέλες οι οποίες πάνε να δουν το αγαπημένο τους ειδωλό, το Σάκη το Ρουβά, και εμπλέκονται εκεί με τους παοξίδες, μένουν στο σταθμό Λαρίσης και περνάει όλο το υπαρξιακό τους δράμα από μπροστά, από πίσω, μέχρι και ο Γιώργος Μίνος ακουγόταν στην παράσταση. Είχε περιγραφεί Μίνου, δηλαδή, το τι συνέβαινε στο μάτς, το «Ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ».
Είναι χαρακτηριστικό ότι για όσους δεν το γνωρίζουν, αυτή η παράσταση είχε παιχτεί πριν από χρόνια στην Αθήνα. Έχει ανέβει μάλλον. Πότε παίξε ο Πάκο με τον Ολυμπιακό ημιτελικό εδώ στην Τούμπα. 0-0, 1-0 μάλλον. Με κυκλισμένο το θύρο. Με κυκλισμένο το θύρο που είχε τα ελικόπτερα να περνάνε από πάνω και ιστορίες. Πότε ήταν, το 10 ήταν αυτό. Ναι. Και μετά από τρεις μέρες είχε γίνει η Τετάρτη ήταν το μάτς, Παρασκευή, η πρεμιέρα στην Αθήνα. 0-0 εδώ είπες. Όχι, 1-0, 1-0 και ο Πάκου προκρίθηκε. Ναι, ναι. Και είχαν πάει κάποιοι... Αλλά η ρεβάνς ήταν εδώ. Ναι, η ρεβάνς ήταν εδώ. Μετά τη ρεβάνς είχαν πάει κάποιοι υποτιθέμενοι φίλοι του Ολυμπιακού και σπάσανε το θέατρο, αν είναι δυνατόν, όπου ήταν να πραγματοποιηθεί η πρεμιέρα. Γιατί όπως είπαμε, ο ΠΑΟΚ είναι μόνη αφορμή, ένα έργο που δεν το παρακολουθείς αν είσαι ΠΑΟΚ. Μπορείς να καταλάβεις αν έχεις πιο διευρυμένο νου, αν όντως αντιλαμβάνεσαι την έννοια της τέχνης. Δυστυχώς αρκετός, φαντάσου ότι όταν έγινε πρεμιέρα εδώ πέρα, υπήρχε αστυνομικές δυνάμεις έξω από το θέατρο στη Μονή Λαζαριστών, ασύλληπτο. Γιατί υπήρχαν απειλές ότι θα πάμε να πούμε να αυτό το... Τέλος πάντων, να το συζητήσουμε, να μην το συζητήσουμε. Όπως και να έχει, δεν νομίζω να υπάρχει άλλος άνθρωπος ο οποίος ύμνησε τόσο πολύ την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά μέσα από τα έργα του, με τον τρόπο του και παρουσίασε αυτόν τον τόσο όμορφα σχηματοποιημένο τρόπο. Οπότε εντάξει, θα περίμενα τουλάχιστον έτσι, σαν φόρο τιμής από την ΠΑΟΚ, να κάνει έστω μια ανάρτηση. Ευχαριστώντας τον για το έργο του. Και με δεδομένο ότι ναι, έχει δείξει ότι έχει δείξει, ανακλαστικά. Έχει ανακλαστικά. Εικάζω ότι μάλλον δεν γνωρίζανε. Δεν γνωρίζανε. Τώρα να μην το γνωρίζεις και από την άλλη και ασχολείσαι, ας πούμε, σε τόσο διευρυμένο επίπεδο με τα κοινά του ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι ένα έλλειμμα, μια απώλεια. Γιατί δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, υπάρχουν και άλλα πολύ όμορφα πράγματα στις ζωές μας. Σας προτρέπουμε, αν δεν έχετε γίνει γνώστες του έργου του Σταύρου Τσιόλη, να ασχοληθείτε. Είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη διαδικασία και θα λάβετε ωραία πράγματα που δύσκολα θα τα συναντήσετε και σε άλλες ταινίες, σε άλλα καλλιτεχνικά πονήματα. Έχει έτσι μια ιδιαιτερότητα. Αυτά τα ολίγα, ας πούμε, δεν τα κάνουμε μνημόσυνα, ούτε ο φόρος τιμής είναι δεδομένος. Η ζωή θα συνεχιστεί, εμείς θα επιστρέψουμε στις δικές μας έτσι καθημερινές παρεμβάσεις. Είχαμε τη χαρά από την άλλη να τον έχουμε φιλοξενήσει και στο στούντιο, όχι στο στούντιο, στην τηλεφωνική μας γραμμή δύο φορές εδώ στο Λόγο Επειδή, να συνομιλήσουμε σε μια συνέντευξη που την είχε χαρεί και ο κόσμος. Ενδεχομένως κάποια στιγμή να την μεταδώσουμε τις επόμενες ημέρες. Καλημερίζω τον κόσμο, γιατί μπήκα έτσι λίγο, όχι άγαρμα, αλλά μπήκα έτσι λίγο φορτσάτα, γιατί ήθελα να τα πω για να μην τα ξεχάσω. Καλημερίζω τον Αναστάση, ο οποίος σήμερα έρθει να μου κάνει συντροφιά. Καλημέρα και από μένα. Αναστάση, ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών, ξέρεις ότι καλείσαι να παρευρεθείς στο Λόγο Επειδή όταν δεν έχουμε θεματολογία. Εντάξει. Ναι, ναι. Θεωρώ πως μπορούμε να δημιουργήσουμε θεματολογία. Ναι, ναι, για να μπελοφιλοσοφήσουμε, δηλαδή, σε φώναξα εδώ. Εντάξει, έχει θεματολογία. Είχε χθες τον αγώνα του Ολυμπιακού για τα προκριματικά του Champions League. 0-0. Αν σου πω ότι περπατούσα στη Ροτόντα έξω από μαγαζιά που μαζεύονταν ο κόσμος να δει μπάλα και με ρωτούσαν αυτοί που ήμασταν μαζί, τι έχει ρε εσύ σήμερα. Και έλεγα, δεν έχω ιδέα. Δεν το ήξερα. Μήπως ήταν τίποτα αξίζει αυτή, τι έχει ο Ολυμπιακός. Εξίζει και τα γνωστά. Ήξερε. Είχε κόσμο στη Ροτόντα. Είχε, ναι, είχε. Να τα ακούτε αυτά. Κάποιοι που λένε ασπρόμαυρο, ασπρόμαυρο κέντρο και εκεί. Όχι, εκείνη η περιοχή φοιτητική έχει προσλαμβάνουσες και από άλλες πόλεις της Ελλάδας και ίσως είναι, νομίζω, κατ' εμέ, η περιοχή αυτή στην οποία όταν βλέπεις μπάλα έχεις πιο πολλές πιθανότητες να μαλώσεις. Έχω δει, δηλαδή, αμέτρητες φορές να γίνεται φασαρία, γιατί... Κλασικά, λέει. Ναι, μπορούμε να καταλάβουμε τους λόγους, εντάξει. Okay, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Καλημερίζουμε την πρώτη μας γραμμούλα που επιθυμεί να μας κάνει ποδαρικό σημερινή εκπομπή. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, το ας περιμένουν γυναίκες, εσύ το έχεις κάνει, ας περιμένει ο Λευτέρης. Νομίζεις ότι εγώ είμαι μεγαλομέτοχος στο τηλεπικοινωνίο της κινητής τηλεφωνίας. Άμα κάνεις Σαρδάμ, πληρώνεις και περισσότερο. Δεν έχεις πρόγραμμα με δωρεάν λεπτά. Όχι, σιγά μην έχω δωρεάν. 300 ευρώ θα πληρώσω, Μπαμπή. Συν το αμάξι που τράκαρα. Επειδή μου είχε ανεβάσει με ένα λεωφορείο τρακάρα. Τέλος πάντων, άστο τώρα αυτό. 900 ευρώ αυτά θα τα πληρώσεις, Μπαμπή. Λοιπόν, έλα εδώ. Λευτεριά στον Παπατσάν. Λευτεριά στον Παπατσάν. Τον Ινδό μάγειρα και όλο το πλήρωμα του Στενά Μπάλκ. Που το έχουν εκεί πέρα. Όλο το πλήρωμα είναι Ινδί. Τους έχουν εκεί όμοιρους αυτοί οι Ιρανοί, οι ξύπνοι. Καταλαβαίνεις τίποτα. Λευτεριά στον Παπατσάν. Στον Παπατσάν.
Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης. Πού λειτουργεί ο Παπατσάν? Να πάρει παφούλια να μας πει. Ο Παπατσάν είναι μάγειρα. Ο Παπατσάν είναι Ινδός μάγειρα. Μάλιστα, ναι. Στο πλοίο, στον περιστικό κόλπο. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, και άλλα τώρα θα τα ακούσεις. Ναι, λοιπόν, ναι. Αυτός ο καινούριος, ο Μπόρις Τζόνσον. Ο Μπρι Τραμπ. Ναι. Η βρετανική έκδοση του Τραμπ. Λοιπόν, πάει κι αυτός. Μαζί με τον Τραμπ. Το 2020 φεύγουνε. Ναι, εξωστρακισμό. Στην Αϊτή, σε μια ειδική φυλακή στο Ζακμέλ. Εκεί θα τους πάμε όλους. Μάλιστα. Λοιπόν, γεια σας και γεια καλημέρα. Καλημέρα, εντάξει. Κέρια ζητήματα, κυρίες και κύριοι, όποτε αντιλαμβάνετε. Έβαλε την ατζέντα, σήμερα είπε την έτσι, σήμερα έχουμε θεματάκια. Είπαμε σήμερα, εδώ, ταιριάζουμε παπατσάν. Τίποτα, μήπως είναι κανείς, ο Τάκι Τσάν έγινε παπάς. Ο Τσάκι Τσάν, όχι ο Τάκι Τσάν. Ναι, παπατσάν δεν θα ήτανε. Να πει κανείς, καλημέρα στην Κραμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα από Ξηρική Σταυρούπολη. Καλώς τον, καλώς τον. Περίμενα εκεί, μετά το άρχισα να αρχίσω τα πινελίκια να βρίζω και σένα και όλους και το Λευτέρι. Καλά έγινε στην αρχή, είπες για τον Σταύρο Τσιόλη. Ναι. Και να σε πω να κάνω ένα σχόλιο ότι... Εντάξει, μην περιμένεις τώρα, γιατί κάποιος παραιτήθηκε από την ΠΑΕ που ήταν υπεύθυνος επικοινωνίας. Εσύ συγκρίνεις την περσινή χρονιά τώρα. Όχι, και τη φετινή. Έχουμε δει ωραία σχόλια. Εντάξει, η μεγαλύτερη τέτοια αυτή ήταν η απώλεια. Ναι, όχι, δεν έχει. Τα social media τα χειριζόταν άλλοι, ναι, δεν τα χειριζόταν ο Κυριάκος. Όχι, έφυγε το κεφάλι. Και επικοινωνιακά έχουμε δει και στον τομέα τουλάχιστον έτσι τον καλλιτεχνικό, τον εικαστικό, τον αισθητικό. Να κινείται πολύ καλά η ΠΑΕ. Ναι. Οπότε για μένα, ας πούμε, μου προξένησε μια απορία το ότι δεν ήταν γνώστος τέλος πάντων του γεγονότος. Εντάξει, όχι, δεν σημαίνει κάτι. Και για τον Τριανταφυλλίδη έτσι που έχει κάνει πολλά έργα. Έτσι, που έχει βέβαια, 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 ναι. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, έστειλα το Λευτέρι, μη κάνεις γιατί έχω δουλειά να πάρω πρώτος. Τον έστειλε και μήνυμα, φαντάσου, κάνω ολόκληρη διαδικασία. Και εκεί τίποτα αυτός. Και είπε πιο πολλά από ποτέ. Ναι. Δεν σου παμίλες, έχω δεν έστειλε μηνύματα αυτό. Θα το κλείσω. Λευτεριάς ο Παπατσάν, Λευτεριάς ο Παπατσάν, όλο το βράδυ. Πάμε στα θεματάκια μας. Πάμε στα θεματάκια μας, άσου το Λευτέρι. Ναι. Ναι. Τίποτα, θεματάκια είναι αυτό. Μην βγάζεις ο Παφούλιας στα Γανόλα, εχθές. Ναι. Είναι ο Κατέμις. Ναι. Γιατί είμαι που... Α, καλημέρα και στον Αναστάση. Τότε είναι 1-0-5 ότι θα έρθει σήμερα. Το μιλήσα εγώ με την εμπειρία τόσα χρόνια, την πατμανίδη εμπειρία. Έτσι, έτσι. Μη βγάλεις τον Παφούλια, γιατί είμαι εγώ Κατέμις, είσαι εσύ, παίρνει και ο Παφούλιας γίνεται τριάδα εκεί πέρα, πρωί-πρωί χθες πήρε, άρχισε να λέει για θανάτους και κηδείες και είδες μετά στο τέλος. Μη βγάλεις τον Παφούλια. Έτσι, μάλιστα. Νέος Κυριάκος, ναι. Χθες με πήρε 200 τηλέφωνα, να σε πω που βρίσκεται. Ναι. Αυτά δεν γίνονται, φίλε. Μήπως νομίζει ότι όταν σε παίρνει τηλέφωνο, γιατί νομίζω ότι βγαίνει στον αέρα. Δεν ξέρω, ναι, μα ξέρεις τι κάνουν κιόλας. Και ο Φωτιάρης το κάνει αυτό. Ναι. Παίρνουν τηλέφωνο πριν από μένα, λέει θα βγω στην εκπομπή. Θα σας ακούω ή με στέλνουν μήνυμα. Λέει βγαίνω στην εκπομπή, βγαίνω το μπάμπι, πως λέω, τα στέλνει τα μηνύματα, ο Παφούλιας θα στέλνει τα μηνύματα έτσι, ακριβώς όπως μιλάει, έτσι τα γράφει. Ναι, έχει δικιά του διάλεκτο. Παίρνω το μπάμπι να βγω την εκπομπή. Και με το που τελειώνει, τους ακούω κιόλας από το ίντερνετ, εκείνη την ώρα ήδη παίρνουν ξανά τηλέφωνο και με λένε, βγήκα στην εκπομπή. Και τους ακούω δύο φωνές τώρα. Έτσι. Ως μάνατζερ. Λέω μετά τι με βγαίνετε, δεν ακούω. Ναι, ως μάνατζερ. Μάλιστα, μάλιστα. Έχει νοικιάσει που λες μια καλύβα στην Ευκαρπία, πάνω στο βουνό. Ποιος, γείτονας. Γείτονες στο Αναστάση, να πάνε να τον βρει. Ναι, γείτονες στο Αναστάση εκεί. Ναι. Είναι, ακούσε Αναστάση. Ναι. Δεύτερο στενό, με πήρε χθες 200 τηλέφωνα για να τον πάω κάτι πράγματα, γιατί είναι και αποκλεισμένος. Λέω, τι έφυγες από το Άγιο Όρσοτε. Πήγες εκεί, σαν μοναστήρι είναι το Άβατο. Ναι. Πήρε για 4 μέρες εκεί ένα τέτοιο σπίτι. Ναι. Είναι δεύτερο στενό από το Παπαγεωργίου, πάνω εκεί προς το βουνό. Μάλιστα, ωραία. Μια χαρά. Έχει θέα. Λέω, πήρα και λέω σήμερα μην πάρεις τηλέφωνο, λέω τίποτε, δεν θα πάρεις. Μάλιστα, και τι κάνει εκεί πέρα. Όχι να πάρει. Και το μαχαίρι ξέρεις πώς θα συνεχθώ. Δεν θέλουμε να μπορέσω να συνεχθώ ανθρώπινα τη διεύθυνση, πού να το ψάξω. Ναι, να θα το φάνει λίγη εκεί πέρα. Έλα ρε φίλε, εκεί διεύθυνση θες. Στον τρίτο χρωματόδρομο, πίσω από ένα δέντρο, έχει ένα βράχο, καθρίστε με πού να βρεις. Και βγαίνω μια και αφού ανέβηκα και είδα,
Γιατί είχα δουλειά, κάθισε δύο λεπτά. Βλέπω μετά όλη την πόλη, έβλεπα. Λέω, πού είναι αυτά, ρε. Πήγε εκεί, ρε θηρίο. Άκου τώρα. Αυτοψία. Αυτοψία, αυτοψία στην Καλύβα του Παφούλια. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Ο Καλυβιώτης, δηλαδή. Ο Καλυβιώτης, ναι, ναι, ναι. Εκεί πέρα, τι έφυγε από το όρος. Αυτός μπερδεύτηκε. Δεν έλεγε τις προάλλες για τα. Ότι θα πληρωνόταν 26. Ναι. Τελικά θα πληρωθεί από Δευτέρα. Οπότε και πήγε πάνω στην Καλύβα, μάλιστα. Ωραία. Έγινε yeah. Τα νέα του Παφούλια μας μετέφερε. Ευχαριστούμε. Ναι, ναι, τα σημαντικά της ημέρας. Μάλιστα. Δεν έχει τίποτα γι' αυτό. Καλά. Το μάτι δεν το είδα. Με τον Ολυμπιακό να σχολιάσουμε. Τι να ασχοληθείτε με άλλες ομάδες, κανένας. Μάλιστα. Μόνο μου καθόλου και τα βλέπα. Εντάξει. Έγινε. Φλιά, φλιά. Κάνουμε εδώ ανάλυση να μην 4-4-2. Απάντα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν νομίζω να περιμένα μετά τις δύο γραμμές που μακρηγόρησαν. Καλημέρα. Και αυτή κλειστή εδώ και πάμε στην τελευταία. Καλημέρα. Ούτε αυτή μας περίμενε, ωραία. 3-3. Έτσι, έτσι. 3-3. 2-31-0. Είναι μια φορμή για να λέμε καλημέρες. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 5-45-26. Και λόγω επειδή στα Facebook μας βρίσκετε και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Τετάρτη 24 του μηνού, 24 του Ιούλη είναι Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος Αγίου Αθηναγόρη Ομολογητού. Εορτάζει όχι Χριστίνη εδώ, μα η Χριστίνα γιορτάζει σήμερα. Δικιά μας. Μπράβο, χρόνια της πολλά. Θα γιορτάζει και τα Χριστούγεννα. Δύο γιορτές. Πιο καλά τα Χριστούγεννα. Να χρησιμοποιήσουμε πιο ωραία το καλοκαίρι, μωρέ. Δεν έρθει κανένα στη γιορτή σου. Γι' αυτό, γι' αυτό. Γλιτώνει τα κεράσματα. Χριστίνα, Χριστιανά, Χριστιανά, Χρήστα, Κρίστα, Χρήστη, Κρίστη, Χριστινάκη. Λέει ο Φωτιάδης το Χριστινάκι μας. Και ο Αθηναγόρας ταυτοχρόνως εορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, δεν μας περίμενε εδώ. Με ζεστούλα και σήμερα. 24 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Λίγα συννεφάκια το ξημέρωμα. Το πρωινό μέχρι 31 βαθμούς, καλά θα είναι. Βορειοδυτική ανέμη θα φυσήξει, θα έχουμε δροσούλα, όμορφο καλοκαιρινό μεσημεροβραδό. Και την Πέμπτη θα είναι καλός ο καιρός για να μην ανησυχεί κάποιος από τους φιλάδους του Άρης που θα πάει στο Κλεάν της Βικελίδης, αλλά ούτως ή άλλως και να έβρεχε, πως όσους ενδιαφέρει το μάτς πάει για sold out, δεν ξέρω αν έχει γίνει κιόλας. Καθημερινώς υπάρχουν ουρές έξω από το Κλεάν της Βικελίδης. Υπάρχει μια προσμονή, υπάρχει ένας ενθουσιασμός για την επιστροφή του Άρη στα ευρωπαϊκά σαλόνια μετά από 6-7 χρόνια. Μετά από τα όσα πέρασε η ομάδα, ασφαλώς είναι ένα μάτς ορόσημο, ένα μάτς επανεκκίνησης το συγκεκριμένο σε 9.30 την Πέμπτη απέναντι στην ΑΕΛ Λεμεσού. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Ανοίγω το ραδιόφωνο και ακούω μια φωνή να λέει για τον Μπαμπατζάν και τον Χωμαϊνί. Παρακάτω. Το... Δεν έχει. Μόνο εκεί. Το παρακάτω δεν θέλεις να σου πω. Είναι καθόλου, να... καθόλου δεν αργώ να γυρίσω το κουμπί. Α, μάλιστα. Δεν θέλεις. Ποιος είναι ο Μπαμπατζάν. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Ινδός μάγειρας, ε. Εντάξει. Λοιπόν... να πω ένα ανέκδοτο, αλλά δεν μου αρέσουν τα ανέκδοτα. Θα κάνουμε μια εξαίρεση για σήμερα. Λοιπόν, φτάνει ένας Κύπριος, είναι τυχαίο το ότι είναι Κύπριος. Ναι. Φτάνει ένας Κύπριος σε ένα φαρμακείο στην Πηλαία, ο Κλεωμένης Κλεωμένου, τυχαίο το όνομα. Ναι. Λοιπόν, πηγαίνει, το βλέπει, καταλαβαίνει ο φαρμακοποιός ότι είναι Κύπριος, λέει κάτι θα τον κάνουμε πλάκα. Λέει μία, τι θέλετε, λέει, θα ήθελα μία σπιρίνη. Λέει τώρα μία σπιρίνη. Τέσσερα πράγματα, λέει, θέλω. Μία σπιρίνη, λέει, και δεν τον κάνουμε πλάκα. Πάει, παίρνει τη διαφημιστική από τη βιτρίνα, μια μεγάλη, του την πηγαίνει. Αυτή είναι, λέει, ναι. Λέει, θα ήθελα και ένα θερμόμετρο. Θερμόμετρο, πάει, ξυλώνει το θερμόμετρο που δείχνει θερμοκρασία, το πηγαίνει και αυτό. Λέει, άλλο, θα ήθελα, λέει, και... ένα ψεκαστικό για κουνούπια, του δίνει εκεί τον πυροσβεστήρα. Το τέταρτο, λέει, άστο, λέει, θα ήθελα και ένα υπόθετο, αλλά θα πάρουν από την Κύπρο, 2 Αυγούστου. 1 Αυγούστου.
Έτσι, έτσι, μάλιστα. Ήταν τυχαία. Ναι, όλα, ούτε μία σχέση όλα ήταν έχει, τυχαία. Περιμένουμε αναφορά. Και το φευγάτου. Ναι. Περιμένουμε, να πούμε και τον Χριστόφορο ότι έχει τελειώσει το ματς, να βγουν από την εστία. Ναι. Τον οποίο Χριστόφορο Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά στο ζάπινγκ έτσι χθες, κάπου εκεί στην εκπομπή του Ζαγόρα, λαλίστατος. Τον άκουσες. Λύθηκε η γλωσσίτσα του. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει πλέον βάσιμες πιθανότητες να προκριθεί στην επόμενη φάση. Το 0-0 είναι καλό. Ο Ανατολάκης το έχει παραδώσει το δελτίο. να χρησιμοποιηθεί. Γιατί τραυματίστηκε ο Αβραάμ χθες. Ναι, ενδεχομένως να κληθεί να αγωνιστεί. Δεν ή δεν μπορεί και τις δύο ιδιότητες, πρώην πολιτικός και πρώην ποδοσφαιριστής. Κοίταξε, όλο και σε κάποιον οργανισμό δεν θα αξιοποιηθεί. Φαντάζομαι. Γιατί νομίζω ότι και μετά την βουλευτική του θητεία, κάπου πρέπει να πήγε. Δεν παίρνω και όρκο, αλλά. Πήγε, είναι στο υπεύθυνο αθλητισμού στο Δήμο Πειραιά. Ναι. Να, είδες. Ότι... Και στην έψη είναι πειρά κάτι. Εντάξει, ναι, κάπου, δεν χάνονται. Κάπου, κανείς δεν χάνεται. Δε χάνεται. Ναι, όχι, οι γνώσεις και η τεχνογνωσία πάντα πρέπει να αξιοποιείται σε αυτόν τον τόπο. Που δεν, η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της, δεν λέμε. Τέτοιους ανθρώπους ας πούμε, που έχουν προσφέρει θα πρέπει πραγματικά να αξιοποιείται σε κέρυες θέσεις. Να πούμε και μια καλημέρα στην Κατερίνα που μπορεί να περιμένει στη γραμμή. Ναι. Να μην βρει εμά, δεύτερον Κατερίνα, και ο Μπάμπης θα εμφανιστεί ξανά στη Θάσο. Αυτά. Εντάξει, λοιπόν, θα επανέλθω. Χαιρετούμε. Βασικός εχθές αγωνίστηκε ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Και το φάγανε. Η γλωσσοφαγία είναι το χειρότερο πράγμα. Όχι το Αβραάμ, που θα πας με τον Αβραάμ. Έγινε αλλαγή στο 22. Ήταν και αρχηγός της ομάδος. Στα 35 του 36, πόσο είναι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός χρειαζόταν. Να πω όμως το εξής, ότι όσο έπαιζε ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, η Βικτόρια Πηλιέζη δεν πολύ έκανε φάση. Μετά την αποχώρησή του, άρχισε το. Όχι το σφυροκόπημα, αλλά. Είχε και δοκάρι, είχε και τετατέτ. Ήτανε καλύτερη τέλος πάντων από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός λίγο προς το τέλος ισορρόπησε. Έδειξε προβλήματα, διακρίθηκε μόνο αμυντικά. Και αυτό είναι ένα θεματάκι όταν βλέπεις ότι οι καλύτεροι σου παίχτες είναι οι αμυντικοί. Επιθετικά πολύ λίγα πράγματα. Φάνηκε εντελώς η απουσία του Φορτούνη. Δεν είχε κυκλοφορία, δεν είχε πάσα, δεν είχε φαντασία, δεν είχε επινοήσεις μπροστά. Ο Βαλμπουενά, και αυτός αποχώρησε στο 50 κάτι, πολύ λίγα πράγματα. Εντάξει, βέβαια είναι ακόμα νωρίς για να βγάλεις τα συμπεράσματα, έτσι για να πω ένα κλίσε. Σημασία για τον Ολυμπιακό ότι έχει την τύχη στα χέρια του. Μια ανήκει στο Καραϊσκάκι στην επόμενη εβδομάδα. Θα περάσει στην τρίτη φάση των προκριματικών του Champions League, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ. Κατά πάσα πιθανότητα θα αποκλειστεί. Μην γινόμαστε μάτις κακών, αλλά τώρα εντάξει με τον Άγιαξ. Βλέπω τα προηγούμενα χρόνια με τον Άγιαξ ήταν φέρτο τον Άγιαξ να το σκίσω, τι να μασίσουμε και τέτοια. Αλλά τώρα... το λέγαμε και πέρσι. Και πέρυσι, αλλά τώρα. Νομίζω ότι ο περσινός Άγιαξ πάντως πρέπει να είναι καλύτερος από τον φετινό. Σίγουρα λείπουν 2-3 παίχτες. Πιθανώς μέχρι να παίξουμε να λείπουν κι άλλοι, αλλά εντάξει, όπως και να έχει. Βέβαια, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πέρυσι την πορεία και τα αποτελέσματα που θα πραγματοποιούσε ο Άγιαξ. Θα πήγαινε μέσα στη Ρεάλ και θα πετούσε 4, θα πήγαινε μέσα στη Γιουβέντους, θα πετούσε 3. Θα έχανε με τον τρόπο που έχανε την πρόκριση στον τελικό. Για όλα αυτά, δηλαδή, αυτός ο σωσίας του Μάριο Ασλαμά. Ο Λούκας, μοιάζει λίγο. Μοιάζει, ναι, μοιάζει λίγο. με τα 3 γκολάκια που πέταξε. Αυτός έστειλε ουσιαστικά τον Άγιαξ στον δρόμο του ΠΑΟΚ. Πήγαινε ο Άγιαξ τελικό, νομίζω. Έπρεπε να το πάρει. Θα το έπαιρνε με την. Η Λίβερπουλ, λοιπόν, η δική περίπτωση να το πάρει, έπρεπε να έχει απέναντι την πιο loser ομάδα, την Tottenham. Με τον Άγιαξ δύσκολα θα είμαστε. Αυτή είναι μια πικρή διαπίστωση και αλήθεια. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Είπες εσύ ότι, ότι έχει βάσιμες ελπίδες ο Γαύρος και ότι ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, δέσαμε. Ναι. Θα αποκλειστεί ο Ολυμπιακός και θα περάσει ο ΠΑΟΚ, φίλε. Λες. Είσαι ο κούλης των Ερτζιανών. Έλα. Εν κουλή, μάλιστα. Ο κούλης των Ερτζιανών είσαι. Έτσι. Έλα, εντάξει, θα το παίξω χ διπλό. Έτσι. Την Πιλζέν και άσο χ τον ΠΑΟΚ. Έλα, εντάξει, έλα, γεια. Έτσι, τσάω.
Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Μιχάλη από την Κύπρο. Καλημέρα, Μπάρμαν, λέει Μπάτμαν, γιατί έκανε λάθος ο κορέκτορας. Μάλλον τώρα πάει για ύπνο. Η Λεμό, τώρα ξυπνάει ο άνθρωπος και συντονίζεται μαζί μας. Η Λεμεσός είναι τι, είπα τίποτα λάθος για την ομάδα που έχω. Α, η Λεμεσού δεν είπα. Γιατί συνήθως τις κοτσάνες τις πετάω. Μπορεί. Λεμεσός η οποία αγωνίζεται με τον Άρη και θα τον υποδεχτεί την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε και μεγάλες ανταποκρίσεις, καθότι έχουμε απεσταλμένους στο νησί, στη Μεγαλόνησο, στην Κύπρο που έχει πάρα πολύ ζέστη αυτόν τον καιρό. Δεν θα είναι και η καλύτερη δυνατή εκδρομή. Καλά, εκδρομή μπορεί να είναι, αν δεν έχεις αντιμετωπίσει τη ζέστη. Οι συνθήκες τουλάχιστον αγωνιστικά, αλλά προέχει φυσικά και το μάτς της Πέμπτης. 24 του Ιούλη, με κανένα συνταρακτικό άλλο γεγονότο και χθεσινό και σήμερα, κλήρωσε στο μπάσκετ χθες. Εντάξει, ποιος ασχολείται τώρα, απλά πάω Κάρης πρώτη αγωνιστική και Ηρακλής ο Άρης δεύτερη αγωνιστική. Έτσι, νομίζω το δικό μας το τουρνουά εδώ θα τελειώσει. Μαυροσκούφια, μαυροσκούφια στις δύο πρώτες αγωνιστικές για τις ομάδες μας. Νομίζω ότι φέτος με τον μπάσκετ αυτοί που θα ασχοληθούν θα είναι οι φίλοι του Ηρακλέως. Μάλλον. Ξεκάθαρα και θα δώσουν εκεί το βάρος. Πού θα το δίνανε δηλαδή. Στο ποδόσφαιρο ακόμη παραμένει χωρίς ομάδα. Ο Ηρακλής αναζητάται λύση για αφημία, απόφαση της ΕΠΟ. Μια ακόμη χρονιά με αναμονές και αποφάσεις και χίλια δυο πράγματα γνώριμο το έργο για τους φίλους του Ηρακλέως, οι οποίοι είχαν κάνει ένα φανταστικό πανό επηρεαζόμενο από την ταινία που τους περιμένουν οι γυναίκες του Σταύρου του Τσιόλη, που έχουν τις δύο τις κυρίες, τη Σουλτάνα και την Αρχοντούλα, αυτές που ακούγανε το συντή, ραδιόφωνο έχετε συντή και τα λοιπά, όσοι το έχουν δει θα καταλάβουν, που χρησιμοποιεί την ατάκα μέσα του Σάκη του Μπουλά, του Μιχάλη, του Αντώνη στην ταινία, που έλεγε για την Νέα Δημοκρατία τότε, χρησιμοποιώντας τα λόγια του Βαγγέλη Μημαράκη, ότι η Νέα Δημοκρατία από κόμμα αρχηγικό θα πρέπει να μετατραπεί σε κόμμα αρχών, η διακήρυξη, γνωστή ως διακήρυξη της Βόλγης, και έχουν αυτές τις δύο κυρίες στις ταινίες και γράφει το πανό: ο Ηρακλής πρέπει να μετατραπεί από ομάδα αρχηγική σε ομάδα αρχών. Η αυτόνομη θύρα 10 της Βόλγης είχε βγάλει αυτό το πανό, ο οποίος με κάποιον τρόπο Σταύρο Σιωλή συνδέεται, είναι 33-33-33, συνδέεται με όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Μία αυτό το πανό. Ένα δεύτερο το οποίο φυσικά ανασύραμε εμείς από το λόγο επειδή το πήραν και το αναπαρήγαγαν από site του Άρη φυσικά χωρίς να βάλουν ούτε ένα credit. Όπως και να έχει, εντάξει δεν έχει σημασία, αρκεί να μαθαίνουμε το έργο του Σταύρου της Κολής. Σε μια ταινία του 1989 την οποία σκηνοθέτησε ο Χρήστος Βακαλόπουλος, στενός συνεργάτης του και σεναριογράφος πολλών ταινιών και βασικός συνδιαμορφωτής του ως περιμένουν γυναίκες, η ιδέα της ταινίας ξεκίνησε από ένα ταξίδι των δύο ανδρών στην Καβάλα για να πάνε να συναντήσουν τον Αργύρη Μπακιρτζή. Και όλο αυτό το περιστατικό, ότι η θάλασσα δεξιά μας είπανε, γιατί ήταν η πρώτη φορά που ανεβαίνανε και μπήκανε στη λίμνη και χάθηκαν, ήταν η δικιά τους εμπειρία. Όντως έτσι συνέβη. Και ξεκίνησαν να πάνε στην Ασπροβάλτα. Στα αριστερά τους είδαν την Ιβόλυβη, νομίζαν ότι είναι Ασπροβάλτα. Μπήκανε μέσα στο εντευκτήριο εκεί των λουτρών να ρωτήσουν. Και μέχρι να φτάσουν στην Καβάλα, έχει γραφτεί ολόκληρο το σενάριο. Όπως και να έχει, σε αυτή την ταινία πρωταγωνιστεί ο Σταύρος Σιωλής, είναι η μοναδική ταινία. Γενικά έχει παίξει και σε άλλες, έτσι κάνοντας μικρές εμφανίσεις. Αλλά εκεί έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, όπου ενσαρκώνει έναν προπονητή μπάσκετ, φορώντας συνέχεια σε όλη την ταινία μια φανέλα, όχι μια φανέλα, ένα ζακετάκι του Άρη. Το 1989 ο Άρης μεσουρανούσε στα μπασκετικά και ήταν το καλαθοσφαιρικό πρότυπο. Έτσι συνδέεται και με την ομάδα του Άρη και φυσικά συνδέεται και με την ομάδα του ΠΑΟΚ, με όλα τα όσα προείπαμε όσον αφορά το έργο του, τις ατάκες του, στο σενάριο του και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά τα ολίγα κύριε. Α, έχουμε γραμμούλα, καλημέρα. Α, μας περίμενε, καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Τα ολίγα για ξεκίνημα για το προήμιο του λόγο επειδή θα πάμε να κάνουμε μια μικρή πρώτη διαφημιστική ανάπαυλα. 6:30, 6:31 εδώ δυνατή αγέροχη. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της Τεταρτούλας μας 24 του μηνού, 6:36 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που μπαίνει τώρα στην παρεούλα μας. Καλημερίζουμε και την
Μεγαλόνισο, η οποία ακούει σήμερα, είναι συντονισμένη σοριδών στο λόγο επειδή. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κυριάκο που λέει: αγαπητέ κύριε Μπατμανίδη, οι Κυπραίοι Κυπραίου ακροατές σου προκαλούν τον κύριο με το σοφερλιακό χιούμορ σε δείπνο με σεφταλιές. Είναι να πει ωραία, τον, ναι, ωραία πρόταση, ναι. Και τον παρουσιαστή επίσης να καλέσετε για σεφταλιές, παιδιά. Τα χαιρετίσματά μας. Γιατί ξυπνάτε τέτοια ώρα, ρε, στην Κύπρο, λεφτά δεν έχετε? Δουλεύει κανείς 6 ώρα το πρωί? Κάνει εντύπωση, τι είναι από την Αγία Νάπα κατευθείαν. Λες. Αγία Νάπα είναι κοντά στην, λέμε, θα μου πεις, όλα είναι κοντά στην Κοντά είναι Κύπρο. Είναι. Εντάξει, είναι μια ωραία εκδρομή για τους φίλους του Άριος. Θα τους δώσουμε την επόμενη εβδομάδα έναν οδηγό, έτσι ένα μικρό τουριστικό οδηγό του που να πάνε στις 2-3 μέρες. Φαντάζομαι ότι αρκετοί ενδεχομένως να το συνδυάσουν. Είναι Πέμπτη, θα πας Πέμπτη να μην κάτσεις τώρα Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ευκαιρία, πότε άλλοτε θα ξαναδείς την θα Κύπρο. Ευρώπη. Ναι, ναι. Αν ήσουν φίλος του Ηρακλή με την Κύπρο, εντάξει, και ποιος θέλει τις παρτίδες. Αυτοί χορτάσανε, πιστεύω. Ναι, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στη σελίδουλα μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα. Είδες θες φιλικό του ΠΑΟ καθόλου, παρακολούθησες? Δεν έχω δει, ναι, ούτε στιγμιότυπο από φιλικά του ΠΑΟ. Μάλιστα. Δεν είναι εξαγωνία για να δει, είσαι λίγο ξενερωμένος? Είμαι, όχι. Μουδιασμένος. Είμαι σίγουρος. Yeah. Κοίταξε να δεις. Ναι. Τα φιλικά τώρα. Υπόκειται σε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Είτε θα κερδίζεις και θα είναι λάθος τα συμπεράσματα που θα βγάλεις και μετά θα απογοητευτείς, είτε θα χάνεις, θα νευριάσεις τζάμπα και μετά η ομάδα θα ρολάρει. Και θα... Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο... Ναι, να κάτσεις να ασχοληθείς, ναι, αλλά δεν έχεις χαρμάνα για να δεις τον ΠΑΟΚ. Αν πεις τώρα καλοκαιριάτικα τη χαρμάνα. Να σου πω την αλήθεια, έχω δει τη Φιέστα 3 φορές στο YouTube. Αυτό, δε φέτος το καλοκαίρι είμαι λίγο ήρεμος, δεν ξέρω. Η ομάδα πέρσι. Πανηγυρίζει ακόμα, σηκώνει στρόπαια. Κάπως έτσι, λίγο με χάλασε το Σαββατοκύριακο εκείνο με τον Λουτσέσκου και τον έρχομο Φερέιρα. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει το πράγμα. Είμαι απεσιόδοξος για την πρόκριση στο Champions League με τον Άγιαξ. Δεν μ' άρεσε κλήρος δηλαδή, αλλά από εκεί και πέρα θα δούμε στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, 6 Αυγούστου πότε παίζουμε. 6 και 13 είναι τα τέλεια. Τα παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ. Θα είσαι εδώ, θα είσαι στη Θεσσαλονίκη? Στις 6 μάλλον θα είμαι. Στις 6. Το πρώτο παιχνίδι είναι του Σωτήρος, είναι 6 Αυγούστου. Επίσης είναι επέτειος για τη Χειροσήμα. Έχει έτσι πολλές. Έχει να δώσει. Έχει να δώσει εκείνη η ημέρα 6 Αυγούστου. Αρκετός κόσμος νομίζω θα... Καλά, δεν τίθεται θέμα ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο και τα λοιπά. Εδώ ούτως ή άλλως νομίζω θα πουληθούν τα περισσότερα διαρκεία στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Μάλλον, ναι. Όλα όσα έχουν, 22.000 έχουν εκδοθεί. Μάλιστα, 22.000. Επί Ζαγοράκεως δεν είχαν πουληθεί τόσα. 21%. Ναι, 21%. Ναι. Τόσο πολλά. Και πάει να σπάσει αυτό το ρεκόρ. Ήτι σημαίνει ότι θα είναι διαθέσιμα προς πώληση γύρω στα 7-8.000 εισιτήρια. Όχι, 6.500. Βάλε καμιά πόσα έχουν οι σταθμοί που δίνουν. Χορηγή αυτά ιστορίες. Χοντρικά θα γίνεται. Δηλαδή δεν πρόκειται να πάρουμε ποτέ εισιτήριο σε ένα εκπομπή. Να κληρώσουμε τώρα, το καταλαβαίνω, γιατί θα γίνεται σφαγή στην φετινή χρονιά. Καλά, δεν το συζητώ για το μάτσο. Ευτυχώς που θα λείπατε με το μάτσο τον Άγιος, τότε θα με θυμηθούν και όλοι. Αλλά εσύ θα λείπεις. Ναι, μπάμπι μου, αυτά μήπως μπορείς να κάνεις κάτι. Καλά, στέλνουν σε μένα, σε ένα, δεν στέλνουν. Ναι, μ' αρέσει που επιμένουν, πότε δεν μπορώ να κάνω κάτι, αλλά αυτό με τιμάει. Υπάρχει κόσμος που πιστεύει ότι γνωρίζω. Μέχρι πρότινος με ρωτούσαν εκεί, εσύ που είσαι, να πούμε μέσα στους σταθμούς, πες καμιά μεταγραφή, τι λένε. Εντάξει, τους λέω κι εγώ ό,τι να είναι, κατεβάζω το μυαλό μου για να μην τους αφήνω απογοητευμένους και δυσαρεστημένους, είναι η αλήθεια. Οπότε καμιά 5.000 εισιτήρια χοντρικά, άμα έρθει για παίξει και καμιά ευρωπαϊκή ομάδα που θα φέρει κόσμο. Τίποτα. Ουσιαστικά δεν θα υπάρχει. Θα κλείνει 8, οπότε θα μένουν 2.000 εισιτήρια προς. Η 7 είναι όλη διαρκείας. Δύσκολα τα πράγματα, δηλαδή φαντάσου να παίξει η ομάδα Champions League που πάντα θα έχει φιλοξενούμενους οπαδούς, μια κάποια άλλη, οπότε μάλλον όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν τον ευρωπαϊκό φετινό ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάρουν διαρκείας, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Βέβαια το όνομα του Άγιαξ ουσιαστικά απομακρύνει στη σκέψη, γιατί πότε δεν ξέρεις το ποδόσφαιρο, 11 εμείς, 11 αυτοί και όλα τα κλεισά στο ποδόσφαιρο, όλα γίνονται. Απομακρύνει τουλάχιστον τώρα, και αυτό είναι λίγο ξενέρωμα για την, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, για τη χαρμάνα του φιλάθλου, για τη φαντασίωση του,
το καλοκαίρι δεν έχει παιχνίδια, μπαίνει σε διαδικασία, σε αγωνιστική διαδικασία όταν βλέπει την κλήρωση και αρχίζει και φαντασιώνεται τώρα, ρε παιδί μου, το πώς θα προχωρήσει η ομάδα, ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος, αυτά που θα πάμε, τι εκδρομές, το ένα αυτό, πώς θα είναι να παίξουμε Champions League, λένε οι Παοξίδες κτλ. Αλλά το όνομα φυσικά του αντιπάλου τους δεν τους αφήνει τέτοια περιθώρια. Άγιαξ δεν είναι ο ίδιος με τον περσινό, έχει τις... Λείπει ο Ντελίχτ, λείπει ο Ντεγιόνγκ. Αυτοί λοιπόν... μεταγράφηκαν κανονικά, ναι, πήραν. Ο Ντελίχτ στη Γιουβέντους, ο Ντεγιόνγκ... Μπαρσελόνα, ή όχι. Όχι, δεν θυμάμαι τώρα. Ένας άλλος πήγε Λεβερκούζεν, αλλά δεν ήταν και από τους δεν και καλά βασικούς. Ναι, εντάξει. Όχι, έχει μεσοεπιθετικά, δεν έχει αλλάξει. Τον Ντάντιτς. Ναι, είναι ο Ντάντιτς παρέμεινε. Ωραία, ωραία. Ο Νέρες είναι. Ο Πρόμες που έπαιξε πέρυσι αντίπαλος του ΠΑΟΚ και έχει μεταγράφει και τώρα στον Άγιαξ. Α, ναι, δεν το παρακολουθεί. Ναι, έχει εμπειρία στους αποκλεισμούς του ΠΑΟΚ. Και ούτω καθεξής. Πάντως ο ΠΑΟΚ θες αγωνίστηκε απέναντι στην Άντερλαχτ και κέρδισε με 3-1. Δείχνοντας καλά δείγματα, δεν το παρακολούθησε το φιλικό. Έκατσε και τον Ολυμπιακό τώρα. Η Άντερλαχτ είναι η νίκη ευκαρπίας τώρα. Πια έχει παίκτη προπονητή. Όντως, αυτό είναι αδιανόητο. Μόνο από αυτό, εγώ δεν θα έκλεινα φιλικό με την Άντερλαχτ. Θα σοβαρευτείτε. Σε τέτοιο επίπεδο το σχολιάζει και χθες είναι λίγο πρωτοφανές. Εψημή είναι αυτά τα πράγματα. Παίκτη προπονητή. Εντάξει, είναι και πρωταθλήτρια Βελγίου η Άντερλαχτ. Έτσι, ναι. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχουμε ιδέα. Καλά, προφανώς. Με ποιους παρακολουθεί τώρα το βελγικό πρωτάθλημα. Πρόσεξε, παίζαμε χθες στο Βέλγιο και θέλουμε να πάρουμε παίχτη από το Βέλγιο. Δηλαδή δεν είναι αυτά, είναι. Πήγανε για το τέτοιο. Πάντως το μάτς έγινε και κλεισμένο των θυρών. Είπαμε, ήταν προετοιμασία αγώνων Super League. Γιατί υπήρχε φόβος μανούρας αναμεταξύ. Πότε έγινε αυτή η μανούρα, ο χαμπάρι δεν πήρε. Έχουμε κάνει μανούρα και με αυτούς. Ναι. Έχει σε παλαιότερο φιλικό Άντερλεχτ ΠΑΟΚ και γίνει μανούρα ανάμεσα στους φιλάδους των δύο ομάδων και έτσι επέλεξε. Η Άντερλεχτ να το πραγματοποιήσει στο προπονητικό του κέντρο χωρίς να επιτρέψει την παρουσία κανενός. Why not? Ναι, όλα αυτά να συνέβαιναν στο Παρθεσσαλικό βεβαίως. Πάντα σας περιμένει, παιδιά, ακόμη και για τη διεξαγωγή, φιλικών. Βλέπω εδώ ένα δημοσίευμα που λέει: άρεσε ο ΠΑΟΚ παρελθόν ο Χατσερίδης. Εσύ στην ΕΡΤ. Εντάξει, τι παρελθόν. Μπράβο, εντάξει. Να χειροκροτήσω αυτή την είδηση γιατί το πάλεψα πέρσι. Παρελθόν ο Χατσερίδης. Δεν είχε φύγει έτσι από τον ΠΑΟΚ. Όχι. Όχι, ήταν. Τυπικά τον πληρώναμε μέχρι τώρα. Μάλιστα, τι ωραίο. Όταν μεγαλώσει το να γίνω Χατσερίδη τελικά. Άλλαξα γνώμη. Μέχρι πρώτη μου να γίνω ο τέταρτο διαιτητή. 1,5 εκατομμύριο για να κάθεσαι. Ωραία. Καλημέρα στη γραμμούλα. Σεν Προντρόμ Κόλινγκ. Καλώ το να, τι έγινε. Εσύ όταν μεγαλώσει θα γίνει Μακέντιμα, ρε. Μακέντιμα, ναι. Αυτό παίζει όμω. Χατσερίδη μια χαρά ήταν. Ζωάρα έκανε. Τι έκανε. Ήταν μια ακόμα επιτυχημένη επιλογή των διαφόρων συμβουλατόρων που περί ζώνων των. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο έχει και τι καλέ. Δεν μπορεί. Διαίρεση, κάπου το έχω διαβάσει ότι στατιστικά. Γύρω στο 30% των μεταγραφών βγαίνουν στις ομάδες από τους παίκτες που επιλέγουν. Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια αλήθεια. Ναι, δεν γίνεται τώρα όσους παίρνεις να μπαίνουν μέσα και να παίζουν. Αλλά δεν μπορεί τώρα ένας άνθρωπος που είναι τόσο επιτυχημένος στο 99% των επαγγελματικών των δραστηριοτήτων, τουλάχιστον στις επιλογές των συμβουλατόρων, οι οποίοι ήταν και όλοι υπόλοιποι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε τόσο έξω. Στις επιχειρήσεις. Δεν κατηγορούμε τώρα, συζητάμε. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα τι συμβαίνει. Απλά δεν παρακολουθούμε τώρα τα νέα του Μακεδονία Παλάς. Ας πούμε, μπορεί να πάρει, ξέρω εγώ, κάποιον ο οποίος να μην κουβαλάει καλά τις βαλίτσες. Και να του λέει, πρόεδρε, να πούμε τι είναι αυτό, να βγαίνει μέση εμένα, ας πούμε. Επομίζομαι εγώ το βάρος κτλ. Παρακολουθούμε τα νέα του ποδοσφαίρου. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, Αναστάση, τι έγινε, ρε. Όλα καλά. Καλά, ε. Τώρα κοίταξε, έφτασε ο κόμπος το χτέρι, η μνήμη Σταύρου Τσιόλη, θα κάνουμε παραφορά του τίτλου της επιτυχημένης ταινίας και θα πούμε, δεν θα περιμένει το πτυχίο. Ναι, λες, ε, καλά, μα όχι, δεν περιμένει. Τώρα δεν θα περιμένει σίγουρα, με κούλη. Γιατί έχουμε νησιν 2. Ναι, δεν το χάλασε. Έχουμε τον νησιν 2 τώρα που θα επανέλθει μάλλον, οπότε... Ναι. Και επειδή με ρωτάνε πάρα πολλοί συμφιλητές μου που για κάποιο λόγο θεωρούν ότι ξέρω και από αυτά, έχω κάθε μέρα 5 μηνύματα που μου λένε τι θα γίνει, ρε παιδιά, θα μας διαγράψουν. Πρόεδρε, τι θα γίνει με τον Γρηγόρη που λέγανε για το μακάρο, ναι. Θέλω να αποδώ από το λόγο επειδή να πω ότι ναι, θα μας διαγράψουν, πάρτε πτυχίο να τελειώνουμε. Έτσι, σε όλη τη μαθιώσα νεολαία θα σας διαγράψουν, πάρτε πτυχίο, ξυπνήστε. Με το λόγο επειδή. Όπως το χτέρι. Και εγώ επειδή μένα δεν μ' αρέσουν τα ανέκδοτα, θέλω να πω και ένα ανέκδοτο. Ναι. Λοιπόν,
γνωστή ομάδα της πόλης, η οποία είναι δεύτερη και θα παραμείνει δεύτερη σε τίτλους επί όλων των αθλημάτων, μετά από κλήρωση πάλι με τον Έαντα Άμστερνταμ, τον πέρασε. Χα. Μάλιστα. Ωραία. Μ' άρεσε, βέβαια. Καλά, άμα πέρασε καλά, εσύ εμάς ο λόγος εμάς πέφτει. Εννοώ το ανέκδοτο, ρε παιδιά, για ανέκδοτο μίλησα. Βέβαια, όλα αυτά καταγράφονται, να γίνει κανένα τέτοιο εδώ. Εγώ είπα, πάω και θα περάσει. Το λέω, γιατί άμα δεν περάσει, ποιος θα μου πήρε. Τον Παθαλίδη, τι είναι αυτά που έλεγες, παιδιά, εντάξει, τον Άγιαξ έπαιζε. Τι εννοεί, θα περάσει από το Άμστερνταμ. Ναι, το είπα χθες. Θα περάσει μια βόλτα από εκεί. Είναι πώς θα φύγει, όχι πώς θα περάσει από εκεί. 0-0 στην Τούμπα, 0-1 μέσα στο Άμστερνταμ Μαρίνα. Το δίνω από εδώ. Πρώτη εδώ. Πρώτη εδώ. Δεν φάει γκολ δηλαδή. Αυτό δεν. Εντάξει. Σε δύο παιχνίδια δεν φάει γκολ. Αυτό είπα. Εντάξει, οκ. Έγινε. Καταγράφω. Ακούστηκα στον επόμενο. Μήπως δεν έγινε και αντιληπτό. Η ομάδα είναι που είχε σαν οπαδό από τη Λάρισα και πάνω τον Αλέξιτ και κάποιον τσουρουφλισμένο. Ναι, αλλά τώρα οποίους... αντιπρόεδρο Ευρωβουλής έχει Παπαδημούλη. Πάλι μες στα πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι. Ευρωπαϊκά πλέον κινείται. Ναι, είδαμε όταν ήταν τα πράγματα που του εκλάπη το μόνο πρωτάθλημα που έπρεπε να πάρει να πούμε τότε με την ΑΕΚ. Τώρα νερείς. Μέχρι τώρα έλεγες ότι ο ΠΑΟΚ είναι ευνοημένος του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα λες ότι του εκλάπη πρωτάθλημα επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπα είναι ευνοημένος. Εγώ είπα είναι ευνοημένος όσον αφορά τα 98 στρέμματα, τις φανέλες που έδινε με το νούμερο 10 στον Αλέξιτ και το 12. Και του Άρη φανέλα πήρε ο Αλέξης. Ναι. Του Άρη πήρε. Και του Άρη πήρε και ο Αλέξης. Ο Κυριάκος, αφού στη Δέθη... Ο Κυριάκος πήρε τον Αλέξη. Όχι κύριε, δεν πήρε. Ο Αλέξης δεν πήρε. Δεν πήρε ο Αλέξης. Άρα να περιμένουμε να πάρεις πρωτάθλημα φέτος με βάση αυτή τη λογική. Όχι, εγώ ποτέ δεν μίλησα για τέτοια πράγματα. Αυτά εσείς τα λέτε. Μάλιστα. Εγώ δεν μίλησα ποτέ ούτε για πρωταθλήματα, ούτε καβαλήσαμε τον Καλάδη και γίναμε τον κάτι άλλο. Μάλιστα. Εμείς 3-4 χρόνια ήμασταν στα χωράφια και τώρα έχουμε μια αξιοπρεπή ομάδα θεωρώ. Ναι. Θα το δούμε και αγωνιστικά μεθαύριο. Έχουμε ψηλά το κεφάλι. Έτσι. Δεν παίρνουμε ούτε στρέμματα από το δημόσιο, δεν παίρνουμε. Ούτε μας λένε... Ρε, όσο θυμάμαι μόνο στην ΕΡΤ σε έβλεπα τώρα, τα στρέμματα τώρα. Ακριβώς. Ακριβώς ήσουν για την ΕΡΤ. Εκατομμύριο και λίγο πριν ο Αλέξιτ έπαιζε το τελευταίο του χαρτί, κάτι για 7,5 εκατομμύρια μίλησε για τη δεύτερη σε τίτλους ομάδα. Ανώμια μεγέθη και συγκρίνεις και πράγματα που είναι μη υλοποιημένα με υλοποιημένα. Δεν έχει διαφορά αυτό το πράγμα που λες. Ακριβώς. Έπαιρνες 1,5 εκατομμύριο, το οποίο στην ελεύθερη αγορά δεν το έβρισκες. Μισό λεπτό. Ναι, αλλά σου έδωσε ποτέ η Νόβα 1,5. Στη ΣΕΡΤ, με την ομάδα που πήρε 1,5 εκατομμύριο, η ακροματικότητα ήταν το μεγαλύτερο ρεκόρ της ΣΕΡΤ ποτέ. Ναι, βλέπαν οι Παναθηναϊκοί το Άρης Παναθηναϊκός, οι Ολυμπιακοί το Άρης Ολυμπιακός και οι Παοξίδες το Άρης ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο αυτό. Και το Άρης Ολυμπιακός. Και ήταν πολύ μεγαλύτερο και από την εθνική ομάδα, από τον Παναθηναϊκό, τα ρεκόρ της ομάδος από Θεσσαλονίκη. Που η ΕΡΤ, ας πούμε, υποτίθεται του κάνει τέτοιο και φωνάζατε τότε και λέγατε πω από τον κρατικό κουρμανάκι. Μόλις ακούσατε τα 7,5 εκατομμύρια, λέγατε εμείς είμαστε νταμπλούχοι, τα δικαιούμαστε. Έγινε. Ήταν το τελευταίο χαρτί του πρώην πρωθυπουργών. Πού δεν πας και κάνει τίποτα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσαου. Τι θέλεις να πεις? Όχι, θέλω να πω ότι αν υπάρχει ένα στοιχείο που να δείχνει ότι στην ιδιωτική αγορά υπάρχει αντίστοιχο τηλεοπτικό συμβόλαιο για τη συγκεκριμένη ομάδα, να μας το πούνε. Γιατί εγώ, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, στην ΕΡΤ τους έβλεπα. Μάλιστα. Άνοιξαμε τα τηλεοπτικά τώρα. Καλημέρα στη Γραμμουλά. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Καλησπέρα. Ναι. Είχες πει ότι βάσιμες ελπίδες έχει ο Ολυμπιακός και ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Μην τα αλλάζεις τώρα. Ό,τι θέλω λέω. Γεια. Καλημέρα στη Γραμμουλά. Δικιά μου είναι εκπομπή, ό,τι θέλω λέω. Ναι. Κάθε μισά ώρα αλλάζω. Κυκλοθυμικός. Καλημέρα, Πάτη. Καλώς τον. Καλημέρα και το φίλο από δίπλα. Καλημέρα. Λοιπόν, για να σκεφτείς πόσο θα σε τιμήσω με αυτό που θα πω. Όχι. Ακόμα δεν έχω. Επειδή είμαι. Εντάξει, δουλεύω για το λόγο. Ναι, βεβαίως. Το γνωρίζουμε αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, η μόνη φανέλα που δόθηκε στον Αλέξη Τσίπρα την έδωσε ο Μιχάλης Φωτιάδης και ήταν της Καλαμαριάς. Αυτή που μοιράζει τόσο καιρό δεν είναι η πραγματική της Καλαμαριάς. Ναι. Την πραγματική την έδωσε στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι μια πληροφορία αποκλειστικό τώρα. Αποκλειστικό και δεν ήθελαν κιόλας να το διαδώσουν στα μέσα ενημέρωσης. Ήθελαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Είδες ότι και ακόμα δεν έχω πιει καφέ. Θα επανέλθω μόλις πάρω 2-3 ώρες καφέ. Μάλιστα καλά. Φιλιά. Καλημέρα στην Γραμμούλα.
Λευτεριά στον Παπατσάκη. Και βάσιμες ελπίδες έχει μόνο ο Ολυμπιακός. Μην τα αλλάζεις τώρα. Βάζει. Τον Παπατσάν, να μην τον ξεχνάμε, τον φίλο μας τον Παπατσάν. Μόνο ο Παπατσάν δεν έχει ελπίδες. Δεν τίποτα. Πολλά ελευθερωθεί άμα είναι κάτι στο Ιράν. Τι να πει ο κανένας. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Τόσο γρήγορα. Ε, γρήγορα, γρήγορα. Γιατί ήξερα ότι. Ναι. Θα είναι ο Λευτέρης για να τον. Ναι, ότι θα είναι ο Λευτέρης για να τον κόψω. Αυτό δεν σε περίμενα. Καλημέρα και στο Μπαλίκαρο δίπλα. Καλημέρα. Χθες, φτάνοντας στη δουλειά, επιβεβαιώθηκε ακόμα μια φορά γιατί ακούω τόσο φανατικά λόγο επειδή. Τι συνέβη. Έφυγε ένα δάκρυ από το μάτι μου. Αλλά χωρίς τον άνθρωπο να τον ξέρω ιδιαίτερα και τα λοιπά. Απλά για σένα το λέω ότι ήταν η γλώσσα του σώματος τέτοια που ειδικά όταν αναφέρθηκες ας πούμε στην κόρη του εκεί ήταν που ξέσπασες. Ναι, εντάξει, λίγο συγκινήθηκα χθες το πρωί γιατί γι' αυτό επιβεβαιώθηκα ότι ακόμα μια φορά, ας πούμε, και ακούω φανατικά λόγω επειδή. Εντάξει, δεν κρύβουμε ποτέ. Είναι εκπομπή ούτως ή άλλως παρορμητική. Και δεν κρύβουμε τα συναισθήματά μας. Είναι εκπομπή ψυχολογίας στο λόγο επειδή. Αν δεν είμαι καλά, θα είναι μέτρια. Αν είμαι καλά, θα πάμε στα ουράνια. Γενικότερα, στις περισσότερες φορές είμαι καλά και χαίρομαι. Και αν δεν είμαι καλά, πολλές φορές με κάνουν ο κόσμος. Και μου ανεβάζει τη διάθεση. Πρέπει σήμερα να πω πάλι ότι, αν και είναι λίγο δύσκολη ημέρα, φαντάζομαι για σένα, ότι. Με χαμόγελο. Συνεχίζουμε με χαμόγελο. Αυτό, εννοείται. Αυτό, όταν έχεις μέσα σου έναν άνθρωπο που τον αγαπάς, θυμάσαι τα καλά του. Φαντάζομαι τον εκτιμάς, τον εκτιμούσες φάνταστα. Φάνηκε στα λόγια σου. Εννοείται. Και θυμάσαι τα καλά, θυμάσαι. Εντάξει. Έζησε αρκετά χρόνια, ήταν 82 χρονών. Αυτό είναι, ας πούμε, που λίγο σε καλμάρει, ότι ένας άνθρωπος που λέμε έφυγε πλήρη. Άφησε το αποτύπωμά του. Ναι, πλήρη ημερών. Αυτό. Εντάξει. Εγώ μιλάω για σένα τώρα, πάντα μου αυτό τώρα, ότι εντάξει, επιβεβαιώθηκε γιατί εγώ ακούω λόγω επειδή Να σε καλά, με τιμάει πάρα πολύ αυτό που λες και με συγκινεί. Και εγώ είμαι, ιδιαίτερα χαρούμενος και θα γίνω ακόμα πιο φανατικός και η μαύρη διαφήμιση είναι, ξέρεις, στον κόσμο γύρω-γύρω, παιδιά, 107 και 4 το πρωί. Φωτιάδη, όχι 104, 107 και 4. Με την κάνε φωτιά. Είμαστε ωραίοι, και λαμβάνω μηνύματα, όχι πολλά, αλλά λαμβάνω καθημερινά μηνύματα. Λίγα και καλά, λίγα και καλά. Σιγά σιγά, θα έρθουν και πολύ. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, να καλά. Έτσι. Είναι εκπομπή και ψυχολογίας, είναι και εκπομπή ψυχοθεραπείας. Είναι πολλά πράγματα το λόγο, επειδή πάνω απ' όλα είμαστε εδώ για να φτιάχνουμε την διάθεσή μας, καμιά φορά να μαλώνουμε. Ούτως ή άλλως είμαστε συναισθηματικοί άνθρωποι. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 545-26 και λόγο επειδή στα ίντερνετια μας. Δεν είμαστε εδώ ούτε να κάνουμε προπαγάνδα, ούτε να εξυπηρετήσουμε σκοτεινούς σκοπούς. Δεν τα παίρνουμε. Εντάξει, να τα παίρναμε. Μακάρι να τα παίρναμε δηλαδή, από την άλλη. Αλλά άμα τα παίρναμε, θα το υποστηρίζαμε. Θα το υποστηρίζαμε δέοντας και δεν θα το παίζαμε ούτε αντικειμενική, ούτε δίθεν, ούτε αυτό. Θα υποστηρίζαμε ξεκάθαρα, ας πούμε, τους σκοπούς για τους οποίους αμοιβόμαστε, τέλος πάντων. Αυτό είναι ο απότερος, ας πούμε, έτσι, σκοπός μας. Όχι να τα πάρουμε, εντάξει. Κατά τα άλλα, στα υπόλοιπα αθλητικούλια μας είχαμε αγώνες για τα προκριματικά του Champions League δεύτερος γύρος. Ο Ολυμπιακός, όπως προείπαμε, 0-0 με την Πλιές. Προβλημάτισε, θα έλεγα, κυρίως μέσω επιθετικά. Αμυντικά, εντάξει, κινδύνεψε και να δοκάρει η Πλιές. Κινδύνεψε σε κάποιες των περιπτώσεων. Καλά στοιχεία δείξανε εκεί ο Τσιμίκας. Πώς το λένε αυτό που πήραν, ο Μακρυμάλης. Αχ, τώρα δεν μου σκάει στο μυαλό. Ένα μακρυμάλι. Ένα μακρυμάλι. Δεν παρακολουθούσα την ομάδα χθες. Πάντως δεν μου άρεσε καθόλου ο Ολυμπιακός, είναι η αλήθεια. Φαντάζομαι δεν άρεσε ούτε στους φίλους της ομάδος. Αλλά ως ήθιστε να λέμε σαν κλισέ αυτή την εποχή, είναι νωρίς. Είναι νωρίς. Προφανώς θα γίνουν και άλλες μεταγραφές. Πάντως εγώ τον βλέπω περασμένο στην επόμενη φάση. Ούτε και η Πλιές δεν έδειξε κάτι το ιδιαίτερο. Σαμπουρτάλο Τυφλίδας, Δυναμό Ζάγκρεπ 0-2.
The New Sense, Ουαλία, Κοπενχάγη, Δανία 0-2, Αιτχόβεν, Βασιλεία 3-2. Ω, Χαναστάση. Yes. Περνάνε οι Ολλανδοί στο Europa League. Του ξαναπετύχουμε. Του ξαναπετύχουμε. Γνάτι, τη βρήκαμε την κλήρωση. Είναι η αλήθεια. Η Αιτχόβεν, η οποία πέρασε με ένα τροπή. Βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-2. Πέρασε, κέρδισε. Εντάξει, δεν πέρασε. Έλα μόνο με τη Βασιλεία παίζει. Πέρυσι η Βασιλεία που εντυπωσίασε. Που... τον Άγιαξ θέλω. Ναι, τον Άγιαξ, φέρτε μας τον Άγιαξ. Σουτιέσκα, Νίξιτς, Αποέλ, 0-1. Και για το Europa League προκριματικά. Ωραίο είναι το Europa League. Έχει ονόματα σαν να παίζουν ομάδες του Θανάση Παπακοσταντίνου. Ναι, ναι. Αραράτ. Η Αραράτ. Εκεί κάτι στίχους δεν έχει για το αόρι του Αραράτ. Στο Αραράτ με τη Λι. Αραράτ Λίνκον 2-0. Ιβ Τορσάβρν Λίνφιλτ 2-2. Σκέντι Γιάγελα, ο άλλο. Ντουντελάτζ 1-2. Σάντα Κόλωμα Αστάνα 0-0. Και Τρέπεν με την Σούντοβα 0-5. Τα χθεσινά αποτελέσματα. Καλημέρα στη γραμμούλα μα, μας περίμενε. Καλημέρα. Καλώς τον. Σκεντίγια Ντουντελάντζ. Ναι. Η Σκεντίγια είναι από. Βουμουκού έχει τώρα. Σκόπια, τέλος πάντων. Α, ναι, φορεί από... Μακεδονία είναι αυτό, ναι, μάλιστα. Ναι. Τώρα το κατάλαβα, ναι, το Βουμουκού. Περίεργο πράγμα να έρθει ανατροπή. Ναι. Απλά είμαστε χαϊβάνια και κοιμόμαστε. Ντουντελάζ Λουξεμβούργο, μάλιστα. Γιατί και στο προηγούμενο μάτι είχε γίνει κάτι εντυπωσιακό. Επειδή παρακολουθούσα τι κάνανε σχηματικές, πώς αλλάζανε απίστευτα γρήγορα ναι, τις αποδόσεις στις, κατά τη διάρκεια του αγώνα. Για να την έχουμε δηλαδή υποπαρακολούθηση. Τώρα δεν θα την ξανάχουμε, δυστυχώς. Την έκανε τη μαγεία της δύο φορές. Απλά εμείς κοιμηθήκαμε. Ναι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι. Μήπως γίνει η μαγεία στο επόμενο παιχνίδι και κάνει αυτή την ανατροπή. Εκεί δύσκολα. Μόνο σου το κάνεις για να χάσεις. Μάλιστα. Όντως. Και διπλή ανατροπή είχε και η Αιτχόφεν. Να βγει ο Μπάμπης να πάρει τηλέφωνο κ. Μαρίκα να μας πει ο κ. Μπάμπης πώς γίνεται. Ναι. Πώς γίνεται αυτό, διπλή ανατροπή στο 90 και στο 95. Ναι, όντως, ματσάρα. Ξέρεις, δεν έχουμε δει ματσάρα εδώ το διακρίνω. Όντως, στο 89 Λάμερ, στο 90 πλάς Μάλεν. Το βαρό Μάλεν, εντάξει. Ναι, ο Μάλεν τι είναι κάποιος που πρέπει να ξέρουμε. Άιντε Μάλεν, Άιντε Μάλεν, και έτσι λέγει ο προπονητής. Θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και ο Κρίκος Κρίκο, κανονικά. Θα έχουμε τον πιο αδύναμο Κρίκο. Μάλιστα. Και νομίζω ότι θα είναι ο Φετφατζίδης. Φετφατζίδης τι θα έρθει στη Θεσσαλονίκη να κάνει. Α, ο Φετφατζίδης γιατί. Ο Φετφατζίδης θα είναι οι ερωτήσεις, ρε παιδί μου. Έγινε 8 μήνες μετά την πρώτη προσελήνωση. Τι έγινε. Δεν θα ξέρει να απαντήσει. Τι έγινε. Ξέρεις εσύ. 8 μήνες μετά την πρώτη. Το 67 δεν ήτανε. Το 69. Το 69 πήγε ο άνθρωπος στο Κάρι. Έχω νόμιζα πει Χούντας. Γι' αυτό. Πήρε ο Άρης το κύπελο. Πήρε ο Άρης το κύπελο. Το 70 τότε, ναι. Το 70 πήρε ο Άρης το κύπελο. Μάλιστα. Ποιος έσπασε το τζάμι στο δημοτικό. Δεν θα ξέρει ότι είναι ο Καράμπελας. Και θα βγει ο πιο αδύναμος Κρίκος κανονικά. Και για τους φίλους τους Κυπρίους που θα έρθουν για να μην τους καταλάβουν. Να μην βάζουν τον νη στο τέλος. Το ζαμπόν το λέμε ζαμπόν, δεν το λέμε ζαμπό. Μάλιστα. Και το μπέικον το λέμε μπέικον. Έγινε, σε χαιρετούμε. Γεια χαρά. Τσάω, τσάω, τσάω. Νομίζω αυτό πραγματικά νομίζω το 67. Πήγε ο άνθρωπος στο φεγγάρι. Τότε δεν γίναν όλα το 67. Ούτε χρέη, είχαμε ούτε τίποτα. Ρε, πηγαίναμε στο φεγγάρι. Ναι, ανοιχτές πόρτες τέτοια. Έκανε δρόμους για το φεγγάρι. Έκανε δρόμους, βέβαια, εννοείται. Καλημέρα στην γραμμούλα. Μπάμπη, ενημέρωσέ με σε παρακαλώ. Το Μπάγερ με το Μίλαν ήρθε χ διπλό ή ήρθε άσο πάλι και θα χάσω το στοίχημα. Πού παίζαν αυτοί τώρα, τι είναι αυτό το μάτς μου. Φιλικό παιχνίδι, Μπάγερ Μίλαν. Άσε μας τώρα, ρε Μπάγερ Μίλαν, ξέρεις τι μάτς έχει. Ξακώθε... Ρε Μπάγερ Μίλαν, πόσο ήρθε, μπορείς να δεις. Περίμενε. Γιατί δεν έχω ίντερνετ. Πού είσαι και δεν έχεις ίντερνετ. Είμαι στην Πάρνηθα πάνω στο βουνό. Και τι κάνεις στην Πάρνηθα και δεν έχει εκεί, ολόκληρο καζίνο έχει στην Πάρνηθα και δεν έχει ίντερνετ. Είμαι σε στόχο κάτω, ρίγμα. Σε τσούρα είμαι. Σε τσούρα, τι τσούρα, τι είναι αυτό. Η τσούρα είναι το κατέβασμα, η κατηφόρα. Και τι κάνεις εκεί. Κάνω πυρασφάλεια, άσο τώρα. Πουχ, πάει Πάρνηθα. Θα πάρουμε την ποιο το τηλέφωνο αυτό που παίρνεις. Το 112. 112 τώρα, μάλιστα. Μπάγερ Μονάχου, Μίλαν 1-0.
Όχι ρε φίλε, πάλι έχασα το στοίχημα με τον Μπάγερ. Όχι ρε φίλε. Αν ακούει εκεί η υπηρεσία πολιτικής προστασίας. Παναγιά και Χριστέ, δεν τα ψάχνουμε. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κώστα, τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Η ώρα έχει φτάσει 7 κιόλας, ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα του λόγου επειδή. Θα δούμε και το σημερινό προγραμματάκι μια ψηλή και θα οδηγηθούμε στο διάλειμμα. Σήμερα στις 8 η Μπάτε Μπορισόφ που την έκανε στον Πάκ. Επίσης αυτή ευθύνεται. Αν η Μπάτε Μπορισόφ αποκλειόταν, ο Πάκ θα ήταν στους δυνατούς. Οπότε... Και αυτή έκανε ανατροπή προς το τέλος. Όταν... Ναι, στο 90 κάτι ας πούμε. Σαν την Αϊτχόβεν. Μπάτε Μπορισόφ Ρόζεμπορκ σήμερα στις 8. Κλούζ Μακάμπι στις 9. Φερετσβάρος Βαλέτα στις 9. Μάριμπορ Άικ Στολχόλμης στις 9 και 4. Η Άικ χωρίς τον Στρούντγκεν βεβαίως. Ερυθρός Αστέρας Ελσίνκι στις 9 και 45. Ντάνταλκ Καραμπάκ στις 9 και 45. Και Σέλτικ Κάλιου στις 9 και 45 τα παιχνίδια. Και ένα μάτς για τα προκριματικά του Europa League. Στις 7, Σλάβια Μπρατισλάβας, Φερονικέλη. Από το Κόσοβο είναι αυτή η Φερονικέλη. Μάλιστα. Εντάξει, άνοιξε και καμιά ψηλή. Δεν έχει κάτι αμάντη να παρακολουθήσουμε. Οπότε θα οδηγηθούμε και εμείς στο μικρό μας διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε. Δρυμύτερη κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Γεια σου, έφευγα από κοντά σου. Με ένα τραγούδι σε στίχους Σταύρου Τσιόλη και μουσική Κατερίνας από την ταινία φτάσαμε. Εισερχόμαστε στην δεύτερη ώρα του λόγου επειδή είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι το οποίο δεν έχει ηχογραφηθεί. Το ερμηνεύουμε, το παίζουμε στις συναυλίες μας. Είναι η μοναδική ίσως πηγή για να το ακούσει κάποιος. Ελπίζουμε κάποτε να καταφέρουμε να τα ηχογραφήσουμε όλα αυτά φυσικά με την... με την συνδρομή της Κατερίνας. Λόγω επειδή στο Λίμπερο 107,4 επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στη δεύτερη μας ωρίτσα, 7 και 12 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που μπαίνει τώρα στην παρεούλα μας. 2-31-0-2-7 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 545-26. Και λόγω επειδή στα Facebook και στη σελίδουλα μας συνδιαλεγόμαστε, έχω δει μια ανάρτηση στα διαδίκτυα. Δεν ξέρω πού γίνεται. Νομίζω ίσως και στη Δράμα, μην πληροφορήσουν. Διοργανώνουν σε ένα χωριό, δεν μας λέει καν πού, βραδιά αυγόφετας. είναι της μοδός τώρα το καλοκαίρι. Γενικότερα κάνουν γιορτή, ξέρω εγώ, σαρδέλας, γιορτή. Κάπου στη Φλωρίνα γιορτή μπάμιας. Δηλαδή. Ποιος γιορτάζει την μπάμια. Δηλαδή, γιορτάζει την μπάμια και περιμένεις να πάει και ο κόσμος. Στη Φλόρινα πρέπει να έχει γιορτή πιπεριάς. Ναι, μπορεί να μην είναι στη Φλόρινα, μπορεί να λέω ότι να είναι. Κάτσε να τον γκουγκλάρουμε κιόλας για να μην λέμε ανακριβίες. Γενικότερα κάθε μέρος κάνει τη δικιά του γιορτή ανάλογα με το προϊόν του. Γιορτή κρασιού, γιορτή κερασιού. Τα καλοκαίρια είναι εμφανή. Τώρα σε κάποιο χωριό νομίζω της Δράμας διοργανώνουν γιορτή αυγόφετα. Ωραία η αυγόφετα βέβαια, δεν λέω. Αλλά τώρα την αυγόφετα δεν μπορείς να την πιεις ξέρω εγώ με αλκοόλ. Αυγόφετα είναι με γαλατάκι, για πρωινό. Τόσα ξέρω κάτι παραπάνω η γιορτή μπάμιας λέει στους Αρμενίους Τριφυλίας. Οι Αρμενοί Τριφυλίας πρέπει να είναι στην Καλαμάτα. Εντάξει. Τώρα εξηγείται που λέει καμιά μπάμια, να πούμε μεγάλα καμιά μπάμια. Το πιάσαμε το υπονοούμενο, αγαπημένοι μας Μεσσίνοι. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Για τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, για δε λες. Δε λέτε, γιατί δε λέτε. Το Dark Side of the Moon. Και να σου πω κάτι, στο χωριό του παππού μου έχει κάτι μπάμιες 17 εκατοστά η κάθε μία. Γεια σας. Ένα κέριο τηλεφώνημα, μάλιστα. Μπάμιες, τώρα ποιος τρώει μπάμιες, αλλά αυτό. Μάλλον θα κάνουμε και μία, όλο υπόσχομαι εκπομπές, μία εκπομπή θα συλλέξουμε. Όχι, εκπομπή μπάμιες, θα συλλέξουμε όλων των ειδών τις εορτές που παίζουν το καλοκαίρι. Αφορμή για Παναήρη, είναι και μια χαρά. Πάντα το λέω ότι εδώ στον Βορρά πάσχουμε και είναι ένα πράγμα που με θλίβει. Πάσχουμε στα πανηγύρια.
δεν είμαστε τόσο καλοί πανηγυρτζίδες. Δηλαδή, για να παρακολουθείς καλό πανηγύρι, πρέπει να πας Στερεά και Πελοπόννησο. Ναι, δεν είμαστε. Και εντάξει, υπάρχει εξήγηση εδώ. Ο πληθυσμός εδώ πέρα είναι 80% ποντιακής καταγωγής. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι τα μόνα ακούσματα που ακούγονται σε πανηγύρια και γιορτές είναι τα λαϊκοποντιακά. Ούτε καν τα ποντιακά. Ναι, ούτε καν τα ποντιακά. Όντως, γιατί η ποντιακή μουσική έχει πολύ ωραία τραγούδια, αλλά αυτά τα νεολαϊκοποντιακά. Είναι αυτά, ναι, που μοιάζουν λίγο με σκυλάδικο που δεν είναι, αλλά δεν είναι, και δεν είναι τίποτα εν τέλει. Έτσι είναι και στην Πελοπόννησο όμως. Έχουν τα σκυλοδημοτικά αυτά τα καινούργια που έχουν επικρατήσει και αυτά δεν είναι αμάνα. Γι' αυτό η Ελλάδα γίνει σάντουιτς. Και στη μέση υπάρχει το. Στη μέση το άλλο το Παναέρι, ας πούμε, να ακούς λίγο Φιλιό Πυργάκι, λίγο τέτοια. Άμπραβο, τώρα το Σαββατοκύριακο που ήμουν στην κεντρική Ελλάδα, δεν έβλεπε κολόνα από την Αφίσα. Δεν είναι χαμό στην Αφίσα. Εμεί εδώ τίποτα. Δεν έχουμε, οπότε θα πρέπει να κάνουμε μια. Τζιτζικώστα. Πού είναι ο Αποστόλης? Να βγει ο Αποστόλης για κάποια πανηγύρια. Κάνε εδώ πανηγύρια, δάκε το κόσμο. Να πρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά στην Ικαρία για τα πανηγύρια, τις Ικαρίες κτλ. Αφάσεις το δάμε αυτές τις μέρες. Άσε τώρα βρε, εδώ πρέπει να στρέψουμε τον κόσμο με πανηγύρια της Χαλκιδικής. Δεν έχει ούτε ένα πανηγύρι ολόκληρη Χαλκιδική. Έχει τον Άγιο Μάμα. Μόνο τον Άγιο Μάμα. Εντάξει, χειμώνα είναι εκείνο, δεν είναι. Ναι, είναι πρώτη τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Εκείνο είναι φεστιβάλ, ας πούμε. Εντάξει, σου λέει τώρα. Θα βρεθεί 15 Αύγουστο στο Χαλκιδική, δεν έχει τίποτα, ας πούμε. Φτιάξτε μια Παναγία καλή. Μπιτσόμπαρο, εντάξει, φεστιβάλ, πανηγύρι Μπιτσόμπαρο, ξέρω εγώ, Οσία Ξαπλώστρα, τι να πω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Είστε τελείως ανημέρωτοι. Ναι. Λοιπόν, παραμονές προφήτη Λία στο Βάβνο, όπου ως γνωστό η καταγωγή ήταν παλιός πριν, ήταν ο Τρακατέλης, άσχετο όλο αυτό. Ναι. Και επί γερμανικής κατοχής είχε γίνει σανατόριο, επειδή είναι 900-800 τόσα υψόμετρο, ναι, το χωριό και είχε, χίλια. Προφήτη Λία, τι είχε, πανηγύρι. Θα σου φέρω φωτογραφίες, είτε θα ανεβάσω τώρα. Ναι. Μιλάμε τώρα για 40 χύτρες, ναι, μαρμίτες, με γίδα βραστή. Πού να, η οποία γιατί τα ξέρουμε αυτά. Δίνεται έτσι, ναι, δεν μπορεί να μείνει στο από αυτό, η οποία μοιράζεται στους επισκέπτες. Επισκέπτηκε κανείς, πες μου ότι ήρθε κάποιος στο Βάβδο τώρα, πέρα από τους χωριανούς εκεί. Πώς? Πες μου ότι επισκέπτηκε. Ναι. Ρε σοβαρολογείς. Εδώ μιλάμε ότι είναι χιλιάδες αυτοκίνητα, δηλαδή κάποιος δεν πάει επειδή αγανακτεί που θα αφήσει, αν και έχουν κάνει διάφορους χώρους, επειδή κατάγονται από εκεί διάφοροι μηχανηματάδες, ο περιβόητος Μπέλος με τα 60 φορτηγά, έχουν κάνει διαμόρφωση, ναι, έχει γίνει άσφαλτος μέχρι την κορυφή του βουνού, η κορυφή που είναι το Εκκλησάκι. Από τη στιγμή που δεν το ξέρουμε εμείς οι μέγιστοι πανηγυρτζίδες, είναι ως μη γενόμενο. Τώρα τι, επειδή δεν το ξέρεις εσύ, θα το διαγράψουμε, δηλαδή δεν κατάλαβα. Βέβαια, εδώ ξέρω το φεστιβάλ. Και κάτι άλλο που δεν ξέρεις, ναι, και θα σε περιμένω φέτος, επειδή ναι, θα είμαι εδώ και να σε κεράσω, είναι το πανηγύρι του Αγίου Προδρόμου. Ναι. Άκουσε με. Για κέρασμα, έρχομαι. Ως γνωστόν, η εκκλησία του χωριού δεν είναι Άγιος Πρόδρομος, είναι και μισθιό τόπο. Ο Άγιος Πρόδρομος είναι 2 χιλιόμετρα, είναι ένα εξοκλήσι σε ένα χώρο απίστευτα, δηλαδή έχουν έρθει εκδρομή κατά καιρούς όλα τα δημοτικά, όλα τα γυμνάσια, είναι ένας τεράστιος χώρος με δέντρα, με φυσικό χορτάρι και όπως τον λένε αγριάδα, παίζουν μπάλα και γίνεται εκεί το μεγάλο πανηγύρι. Κάτσε ρε, λοιπόν, δεν είχε πανηγύρι στον Άγιο Πρόδρομο τώρα τον Ιούνιο, που είχε και κάτι γέμισο τόπο σημαίες και τέτοια. Άλλο είναι κοινωνική, μπορεί να είναι τοπικές, μπορεί να είναι από πολέμους. Πότε είναι αυτό, το πανηγύρι, πες μας, πότε είναι αυτό το πανηγύρι. 28-29 Αυγούστου, μάλιστα, κάπου εκεί. Ναι, τότε που αδειάζουν τα δωμάτια. Εντάξει. Γιατί σου λέει... Τι χάει σύζο, μωρέ, γιατί σου λέει αδειάζουν τα δωμάτια, αδειάζουν τα mini market, αδειάζουν τα rooms του λέει, τα renta car. Οπότε σου λέει δεν κάνουμε ένα πανηγύρι. Μαγκιάνα να το κάνεις 6 Αυγούστου του Σωτήρος. Κάνε, γιάνε εδώ. Και έχει και απίστευτους, πώς λένε αυτούς, πραγματευτάδες, τέλος πάντων πολλά, οι οποίοι φεύγουν μετά από τον Άγιο Πρόδρομο και πάνε Άγιο Μάμα. Και μετά αρχίζει ο Άγιο Μάμα. Λοιπόν, υπάρχει μια περιοχή. Πανηγύρι 24 εδώ τώρα, η ενημέρωση, ναι. Υπάρχει μια περιοχή, το Βράσταμα, δηλαδή τα Βραστά, όπου γίνεται, από τις λίγες περιοχές που γίνεται το Τσίπουρο από Κούμαρο, όπου έχει τόσα ξοκλήσια και έχουν μετρήσει ότι μέσα στο καλοκαίρι, δεν ξέρω από πότε Ιουνίου μέχρι πότε Αυγούστου, έχει 24 πανηγύρια. Μάλιστα, ωραία. Καλά το είπα. Τώρα πες να τα έχεις βγει. Πανηγύρι 24, καλά το είπα. Μάλιστα, ωραία. Έγινε. Λέμε ότι όσα πανηγύρια σε εξοκλήσια έχει η Χαλκιδική, δεν το κάνω τώρα σε διαφήμιση. Έχεις πάει σε πανηγύρι στο Νότο να δεις γιατί μιλάμε?
Δεν έχει πάει. Γι' αυτό σου λέω τώρα. Α, εδώ τώρα είμαστε. Εσύ, δεν λέω ότι είναι καλύτερα. Αυτό απλά το πηδέμισε. Αυτό λέμε. Το μηδενίζω για να κινητοποιηθούν οι αρχέ. Α, πούμε. Λοιπόν, έγινε, σε χαιρετούμε. Θέλω κάποια στιγμή, if it's possible, το London Calling. Εντάξει, έγινε. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε αυτό. Έγινε. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Επίτιμος προσκεκλημένος του Τρακατέλη, με τρία λάμδα ήμουνα όταν ήμουνα εγώ φοιτητής. Τώρα θα μας πεις, τα πανηγύρια αυτά είναι αξέχαστα. Και μετά πηγαίναμε αρμενιστή και μετά πηγαίναμε σάρτη. Και καβουρότρυπες, τώρα τι θα μας πούνε τώρα, βέβαια. Έτσι, έτσι. Τα μόνα πανηγύρια που θυμάμαι στα παιδικά μας χρόνια εκεί στο Γκόα. Ωραίο, πανηγύρι και αυτό ήταν παραδοσιακό της Γκόα, ιστορικό. Πρέπει να υπάρχει ακόμη. Υπάρχει Σικιά, ναι, βέβαια, βέβαια. Έτσι, αυτό για τους παλαιότερους, ας πούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Όπα, τι έγινε, καλημέρα. Έλα, παπί. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να πω κάτι για τα πανηγύρια. Ναι. Το γέλιο που έριχνα ήταν το εξής. Σε παρέες δικές μου, δεν ξέρω για τους άλλους. Mm. Κρατούσαν όλοι από μία σακούλα που είχαν μέσα δύο κάλτσες, δύο σφινάρια κάλτσες, τις πήραν 3 ευρώ, ας πούμε. Ναι. Και ο λογαριασμός της ταβέρνης ήταν 55-60 και έλεγε ο άλλος, μήπως τις πήρα ακριβά αυτές τις κάλτσες. Το 55 φάγαμε 60, δεν είμαστε λιώμα, τάπα είμαστε τελείως. Και ο άλλος τον κακοφαινόταν, μήπως τις αγοράσα ακριβά. Δηλαδή, τι πήγες εσύ στο πανηγύρι, τεμέκολη κρατάνε και από μία σακούλα με δύο κάλτσες. Ναι, ναι, ότι κάτι πήρανε, ναι, ότι γι' αυτό κάτι πήγανε. Πήραν, ότι κάτι πήρανε, εν τω μεταξύ την ώρα που φεύγουν το βράδυ είναι όλοι ζάντες. Τελείως. Όταν σου λέω ζάντες, ζάντες. Και μετά σχολιάζουν την τιμή, μήπως ήταν λίγο ακριβό. Έτσι, ναι, ναι, έτσι, έτσι. Και στον Άι Μάμα αυτό γίνεται, ας πούμε, πάνε και παίρνουν βράκια και μετά τα χλαμπακιάζουν. Δυο βρακιά 4 ευρώ, ας πούμε, ναι. Ο λογαριασμός λέω 50 στην ταβέρνα, μήπως τα πληρώσαμε ακριβά. Καλά, ρε. Τόσο άντες φύγαμε από εδώ τα βρακιά, σε πειράξαμε τώρα. Έτσι, έτσι. Και ένα τελευταίο, ναι. Και ένα τελευταίο, mm-hmm. Θα πάρω θέση. Ναι, ναι, παρακαλώ. Μιλάει, αφού μιλάει ο Παναθηναϊκός, mm-hmm. ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, ο Ηρακλής. Ότι είναι ιστορικές ομάδες. Ναι. Τι να πει ρε το Αραράτ, ρε. Δηλαδή, άμα είστε ιστορικές ομάδες, το Αραράτ τι να πει. Βέβαια, από εκεί ξεκίνησα να πούμε. Δηλαδή, το αναφέρουν οι γραφές μέσα. Το όρος Αραράτ. Βέβαια, βέβαια. Και λέει ο άλλος, είμαι ιστορική ομάδα. Ο κυβωτός του Νόε ήταν στο όρος Αραράτ. Σε παρακαλώ. Ο κυβωτός του Νόε. Και λέει ο άλλος, είμαι ιστορική ομάδα. Τι ιστορική ομάδα είσαι. Λοιπόν, πάμε Αραράτ φανατικός. Έτσι, άρρωστη. Φιλιά, φιλιά. Τσάω, τσάω, τσάω. Τι ωραία, ας πούμε, γιατί είναι ανάρκεια, δεν έχουν ομάδα. Τι, δεν τις κόβει, ας πούμε, Νόε, ξέρω εγώ. Η Κιβωτός Αραράτ, ομάδα Αλφα Σίγμα Νόε. Αν η πρωτοσέλιδα, ας πούμε, βούλιαξε στο Αραράτ και δεν διεσώθη κανείς στο ναυάγιο, ας πούμε, του Αραράτ κτλ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ποιο Αραράτ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώστονα, καλώστονα. Ακόμα δεν πρόλαβε, ρε Πάπη, να χτυπήσει η γραμμή και το ζήτησε πω. Για να προλάβω το Λευτέρη. Έχω αποκτήσει αντανακλαστικά, γιατί μόλις τον έκοψα δεν προλάβαινε να πάρει, γιατί δεν έχει δύο κινητά αυτή τη φορά. Οπότε, λέω κάτσε εδώ να γλιτώσουμε λίγο. Εχθές είχα, φίλε μου Πάπη, τη φαϊνή ιδέα να κάτσω να δω τον Ολυμπιακό. Ματσάρα, ε. Φίλε, πιο βαρετό μάτς δεν υπάρχει. Δεν ξέρω τι άλλα. Αυτά τα μάτια δεν πρέπει να κάτσεις να τα βλέπεις. Τι να κάνουμε που δεν έχει τι να δούμε τώρα, οπότε αναγκαστικά καθίσαμε. Τι να κάνεις, τρίτη απόγευμα, 8 η ώρα, αφήσεις καμιά βόλτα, άσε. Και εγώ έκατσα και το είδα, ναι, εννοείται. Άκουγα και τα ποσοστά εκεί για την πίστη και όλα αυτά και τον Αντάλλο, τίποτα. Και αυτή μηδένει στο πηλί. Νομίζω υπερβολικά αισιόδοξοι ήταν όσοι βάλανε φαβορί την πιλιέζη. Και δεν κατάλαβα τον λόγο για τον οποίο ήταν φαβορί. Και εγώ δεν την είδα, ας πούμε, καμάν και αμάν τι, ξέρω εγώ. Ναι. Καλά, το κήπεδο τσατατάτσα το τρώω, ξέρω εγώ, τέτοια, ας πούμε. Ίσως ποντάραν στο ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Ναι. Και φάνηκε ότι έχει η απουσία, ας πούμε, του Φετφατζίδη δύσκολο να αναπληρωθεί. Του Φορτούνη, του Φορτούνη, εντάξει, συγγνώμη. Γιατί δεν κατάλαβα, ο Φεβάτζης που τον πήρε ο Άρης μέσα από τα χέρια του Ολυμπιακού. Στην κυριολεξία. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, τώρα είναι η τελευταία εβδομάδα που διασχίζουμε, μετά έχουμε αδειούλα και την πίστη με το ξεκίνημα.
κίνημα της Αγγλίας. Αυτό είναι. Πας Πτολεμαϊδά, θα πας Πτολεμαϊδά. Ναι, θα πάω, ναι, έχω δουλειές εκεί. Το Σάββατο παίζω σε ένα γάμο στην Πτολεμαϊδά. Πού, σε ποιο μέρα? Δεν ξέρω, μέσα στην Πτολεμαϊδά τώρα, δεν ξέρω πού ακριβώς, σε ποιο κέντρο. Σε κάτι ξενοδοχεία τους κάνουν τους γάμους εκεί πέρα. Ναι, θα μας, ναι, λογικά κάπου εκεί, ναι. Ευτυχώς θα προηγηθεί ποντιακό συγκρότημα, καμιά 7 ώρες, και την κόβω να πέσουμε κανένα 20 λεπτό. 7 ώρες λίγες είπες, να ξέρεις. Μέχρι να πάθει μενίσκο και ο τελευταίος. Ναι, λίγες. Υπάρχει και παραπάνω, έτσι. Καλά. Έχει ξεκινήσει πανηγύρι, παιδιά, εκεί στα μέλη μας, ποντιακά περισσότερο. Ναι, ναι, ναι. Έχει ξεκινήσει πανηγύρι. Και να έχουν ξεχαστεί και να έχουν πάει και στην επόμενη μέρα που δεν ήταν να γίνει πανηγύρι. Για τέτοιο πράγμα σε μιλάω. Τα ποντιακά. Δεν είναι σε αυτό, θα είναι αλήθεια, να ξέρετε. Θα το ξέρουμε, εννοείται. Λοιπόν, να σε καλά. Και τώρα για τα πανηγύρια που λένε. Ναι, για πες. Εγώ από πιτσιρικά όταν πηγαίναμε στα πανηγύρια πηγαίναμε για να πάμε, παιδιά. Δεν πηγαίναμε για να ψωνίσουμε. Καλά. Ναι, τώρα βάζουν και καλά τέτοια. Είναι μερικά που είναι παραδοσιακά. Εμποροπανήγυρης που τους λέγανε τα παλιά τα χρόνια, οπότε ξέρεις, πηγαίνεις δε μέκ για να πάρεις κάτι, ξέρω εγώ. Έτσι. Εμείς πηγαίναμε για να τρώμε. Καλά, μα όλοι γι' αυτό πάνε τώρα, τι να λέμε, αυτό δεν χάλε ποτέ. Να σε καλά, σε φιλούμε, τσάω, 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 τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Ο Μινώτης καλημέρα στην μπάλα στο λαβύρινθο, ποιο αραρά τώρα, βρε. Δύο, μιλά. Ο Μινόταυρος έπαιζε μπάλα στο λαβύρινθο, ρε. Ποια ραρά τώρα, βρε. Ωραίο, αυτό ήταν, ας πούμε, έτσι. Ένα μαγικό. Τελικά είχε δύο κινητά πάνω που είπα ότι δεν είχε. Και μετά λέει γιατί δεν έχω μονάδες. Με την πυρασφάλεια που ασχολείται, δεν ξέρω. Με την πυρασφάλεια, ας το να πάνε. Έλα, αποκλείται. Πιστεύεις ότι του βάλε το λεφτό. Γιατί καλά, όχι. Σίγουρα. Κρατικός μηχανισμός. Μας έχει αποδείξει, ας πούμε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι είναι τιμότητά του σε αυτές τις περιπτώσεις. Να κάνει περιπολία με το σκυλί που είχε φέρει την άλλη φορά. Δεν θα έχει μονάδες να πάρει τηλέφωνο το 112, το 199. Σε έφαγε όλες στο Πατμανίδη. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Νάσο που μας ενημερώνει για τη βραδιά Αυγόφετας. 17... εντάξει, τώρα εξηγείται, είπα και εγώ. Είναι 17 Αυγούστου, γιατί είδαμε την αφήσα να κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο και δεν καταλάβαμε τι. 17 Αυγούστου στο παιδικό φεστιβάλ στο Αργυροχώρι. Πλέον εκεί φεστιβάλ. Και παιδικό φεστιβάλ. Τι λες ρε παιδί μου. Τι λέει, ρεπορτάζ φωτιάδι ας πούμε, μας συμπληρώνει. Πού είναι το Αργυροχώρι. Να είναι τώρα, ας πούμε. Για βορρά το κόβω εγώ τώρα. Αργυροχώρι το... Αυτά τα πράγματα βορρά γίνονται. Ναι, 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 βορρά, βορρά. Θα αφήσει την Καλαμάτα για αυτό τώρα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Να αναφερθώ λίγο στη χθεσινή την εκπομπή. Νομίζω ότι έγινε μια πολύ μεγάλη παράληψη. Χθες είχε γενέθλια ο Θεός που πάτησε στη γη. Ποιος? Γκάλεστα. Α, μάλιστα. Δεν αναφέρθηκε. Εγώ έτσι δεν το ήξερα. Δεν το αναφέραμε, είναι η αλήθεια. Ας πούμε, το είδα στο Facebook. Αλλά όχι να γίνει. Εντάξει, το λέμε σήμερα, ναι. Και μετά γενέσαιρα. Όσον αφορά τον πυρασφαλίτη, να πούμε συναδελφικούς χαιρετισμούς. Γιατί προχθές κάτι φίλοι μου, έτσι ξέρεις, προσωπική δουλειά, πήγαμε και βοηθήσαμε. Έχει ριζόνες πυρασφάλειας, ας πούμε, στα βουνά. Ναι. Και αυτός επειδή τελείωσε, Λευτεράκος δεν τελείωσε, στα ΤΕΗ εδώ γεωπονία. Ξέρω εγώ ότι τελείωσε. Μας τελείωσε εμάς τους ίδιους. Μην του βάζεις θέματα για συζήτηση τώρα. Μην του βάζεις θέματα. Θα μας τελειώσει εμάς. Τώρα, όσον αφορά respect στο Αραράτ, παμπάλαιο δηλαδή, και όχι δεν σώθηκε κανείς, εκεί σώθηκαν όλα τα έμβια όντα. Εκεί που δεν σώθηκε κανείς ήταν στην αυμαχία της Αλαμίνος, που ως γνωστόν η ομάδα από τις πιο παλιές που ήταν από τότε ήταν ο ΕΑΣ. Έτσι. Στα ελληνικά Άγιαξ. Εκεί είναι που δεν θα σωθεί κανένας. Βρε ΕΑ, μάλιστα. Ετοιμάζονται από τώρα τα post. Έγινε... Και ο ΕΑΣ Λαρετζάκης, έρασε στην πεντάδα της ΑΕΚ όταν είχε πάρει το 67 το τέτοιο, το πανευρωπαϊκό με τη Σλάβια. Ήτανε ΕΑΣ Λαρετζάκη. Λαρετζάκη του, μάλιστα. Έγινε, χαιρετούμε, φιλιά. Εντάξει, πλουραλιστική εκπομπή. Πώς μεταφέρεται από τα πανηγύρια στα ιστορικά γεγονότα. Είναι η αλήθεια. Δεν είναι αυτό. Καταρχήν δεν το ήξερα. Είχε γίνει ένα φόρουμ των 10 πιο ιστορικών χωρών του πλανήτη. Ναι. Το ήξερες αυτό? Ναι, ναι. Ήτανε Ελλάδα. Εμείς το κάναμε. Ναι.
Βγήκε, τώρα, βγήκε τώρα, ας πούμε, ένας βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και είπε ότι θα κάνουμε το, το C7, δηλαδή το Culture, Culture 7, κατά τα πρότυπα του G7, G8, αλλά υπήρχε ένα τέτοιο φόρουμ. Ναι, το είχαμε κάνει. Αλλά ήταν 10. Είχαμε βάλει 10, γιατί είμαστε και κυμπάριδες. Δηλαδή. Η Κίνα. Ναι, Κίνα, ναι. Η Βολιβία. Βολιβία, κάτι τι έγινε. Αστέκη. Έλα μωρέ τώρα, βράστη. Περού. Περού. Αίγυπτος. Ναι. Ιράκ, Ιράν, όλα αυτά ήταν μέσα. Ναι. Τώρα γιατί πάμε στη Λατινική Αμερική, κάναμε Μεξικό. Μεξικό να μην είναι μέσα, ρε παιδί μου. Ναι, Αστέκους είχαν και αυτοί. Οι άλλοι είχαν Μάγια. Ναι, αλλά αν του πήραν του Αστέκους οι Βολιβιανοί τότε. Του βάζουν του Μάγια του Βολιβιανού τότε. Μάγια αυτά, ναι. Γενικά όλο το κόλπο ήταν να βρούμε ένα φόρουμ για να πηγαίνουμε να συναντιόμαστε εμεί με του Κινέζου. Μάλιστα. Και να. Επειδή οι Κινέζοι, σαν άνθρωποι και σαν πολιτισμό, μα σέβονται, μα θεωρούν. Αλήθεια. Καταρχήν, εμεί του απικήσαμε. Εμεί φτιάξαμε του Κινέζου. Και αυτό το κάναμε. Ναι, εννοείται, μα είχαν βρεθεί κάτι αγάλματα και αυτά και τέτοια. Ναι, έρημο στα κλάμα. Γίνει, γιατί πήγε ο Μεγάς Αλέξανδρος στην έρημο τα κλαμακάν αυτά, δεν τα πήγε να βρει, ξαδέρφια. Ναι, 23, 10, 52, 10, 10. Εννοείται, ξεκάθαρα. Βέβαια, βέβαια. Ήταν το φόρουμ, να σου πω, εσύ βγάλαμε τώρα. Άρα είμαστε τα αφεντικά, τα αφεντικά του πλανήτη. Είμαστε, γιατί εμείς το κάναμε. Εμείς ήμασταν η χώρα που το εμπνευστήκαμε, επί Υπουργείας Κοτζιά. Μετά το κάναμε στην Αθήνα την πρώτη φορά. Έγινε και στη Βολιβία, νομίζω, τη δεύτερη. Σοβαρά. Ναι, γίνηκανε πραγματάκια. Γίνηκανε, μάλιστα, μάλιστα. Έτσι, λοιπόν, το Αραράτ δεν είναι μέσα. Το Αραράτ δεν το βάλαμε. Τώρα, μήπως να μην. Δεν βάλανε, ας πούμε, εκεί πέρα κάτι Φοίνικες, αυτά τέτοια, δεν ήταν μέσα. Δεν ξέρω αν έχει αντίστοιχη χώρα τώρα. Βάλε το Ισραήλ, γιατί δεν θέλουμε επαφές με το Ισραήλ. Δεν κατάλαβα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ποια τελείρε. Το Αριστοτέλειο ήμουνα. Τρελέ και αυτός είναι. Γιατί τι έχουνε τα ΤΕΙ, δεν κατάλαβα. Ανώτατα είναι και τα ΤΕΙ. Ποια ΤΕΙ, τρελάθηκε ο άλλος. Έτσι. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει πάνω σε αυτό το φόρουμ, ας πούμε, των 10 πιο ιστορικών χωρών του πλανήτη, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα αντίστοιχο ποδοσφαιρικό τουρνουά. Να... Με τις 10 πιο τι. Να παίξουν. Οι Ρωμαίοι δεν ήταν μέσα, οι Ιταλοί δεν τους είχαμε. Δηλαδή, θα βάλαμε και τα λούθια. Τους είχαμε αυτούς κλασμένους. Τους βάλαμε. Μας κατατρόπωσαν οι Ιταλοί, βέβαια. Εννοείται, ας πούμε. Τους κατακτήσαμε μετά με τον πολιτισμό μας. Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε τη μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, για το φινάλε της εκπομπής. Τίθενται και ιστορικά ζητήματα, πάντα με γνώμονα το ποδόσφαιρο. Εκεί καταλήξαμε ότι θέλουμε να δούμε ένα... Τι Αίγυπτος λέει ο Παναγιώτης, λόγω Ουάρντα συμμετείχε μάλλον. Λοιπόν, μικρή και τελευταία ανάπαυλα και επιστρέφουμε, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, Hot in the City, μας τραγουδάει ο Billy Idol. Ζέστη στην πόλη, αλλά σε καλά επίπεδα θα είμαστε σήμερα και σε Θεσσαλονίκη και σε Χαλκιδική. Είπαμε 24 μέχρι 34 αναμένεται να είναι η βαθμή, με μερικά μποφόρια, αεράκι θα έχουμε. Μικρό, έτσι, χαλαρό. Στην Κασάνδρα και στη Σιδωνία από 22 μέχρι 30. 2-31-02-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα. Βλέπω εδώ λίγο έτσι και τα πρωτοσέλιδα πως παρουσιάζουν τη χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού. Άπαντες νίσταξες. Εντάξει, όχι. Σαν άκουσα χασμουριτό, αλλά νόμιζα. Εντάξει, οκ. Σας έχω συνηθίσει, δηλαδή. Είναι η ώρα που πέφτουν. Είναι η ώρα που πέφτουν. Πέφτουν οι πάλμοι. Δεν βγάζεις 90 λεπτό. Είναι ακόμα με προετοιμασία. Σφιγμένα τα. Όχι, σήμερα σε βλέπω σε πολύ καλό. Κοιμήθηκες. Όχι. Αλλά, ξέρεις τι, νομίζω έχει αλλάξει λίγο το ρολόι μου του ύπνου και χθες ξύπνησα αργά το μεσημέρι γιατί είχα κοιμηθεί πάλι πρωί. Εντάξει, μια χαρά. Ήρθες προετοιμασμένος. Είμαι λογοεπιδικός. Έτσι, έτσι. Αστεράτος στο χέρι του. Μάγκας, λέει ο Μάρτιν, στην οδηγή. Την έχει στο χέρι του κτλ. Την αξία ομάδα με την οποία παίζει ο Ολυμπιακός είναι ο ορισμός της μπειραρίας. Ναι. Όχι επειδή είναι κακή ομάδα, αλλά επειδή είναι Πιλζέν. Πιλζέν, Βικτόρια Πιλζέν. Εκεί που βγήκε η μπύρα η πρώτη Πίλσνερ. Ναι. Και με χορηγό Γκαμπρίνους. Ο πάγκος είναι ένα κουτάκι μπύρας. Α, ναι, αυτό είναι το δεδομάς για ναι, ναι, δεν ξέρω αν χθες ήταν, δεν το παρατήρησε να σου πω την αλήθεια, αλλά είχαμε δει μια περσινή έτσι, ανάρτηση. Ο ορισμός της μπειραρίας κανονικά. Την επόμενη Τετάρτη ο επαναληπτικός.
Αν δεν κάνω λάθος, που μπορεί κιόλας να το κάνω. Κάτσε. Όχι. Ναι. Τρίτη παίζανε, άρα Τετάρτη, ναι. Κάτι νομίζω πάει να αλλάξει. Έτσι, έτσι. Καλημερίζω τον φίλο μας τον Γαβριήλ που λέει: Μπάμπη, σου το έχω πει για τη γιορτή Γαύρου στη Νέα Σκιώνη το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Βεβαίως, βεβαίως. Τριήμερο πανηγύρι, εννοείται. Σκιώνη. Εντάξει, έχουμε συζητήσει. Γιατί το είπες έτσι, Σκιώνη, λες και είναι. Α, όχι, με αρέσει. Ναι, μια χαρά, μια χαρά είναι. Τριήμερο πανηγύρι, γιορτή Γαύρου στη Βόρεια Ελλάδα. Εντάξει, τα είναι. Παίζει κάνει... πιο κλισέ αστεία, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι. Ναι, σαν το βούλγαρη σφαγεία που είχαμε τα παλιά χρόνια το λεωφορείο. Έτσι είναι τα πραγματάκια. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, άρα αυτό που μας έρχεται είναι το. Ναι. Όχι, το επόμενο είναι Αύγουστος. Οπότε, ναι, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Ωραία. Δεν λέμε ότι δεν έχει πανηγύρια ο Βοράς. Αλλά δεν έχει, ρε παιδί μου, την έγκλη. Αν πάτε σε πανηγύρι στο Νότο, θα καταλάβετε. Φανταστείτε ότι φέτος στην Αθήνα κάνανε πανηγύρια και τον χειμώνα σε κάτι πάρκινγκ του ΟΑΚΑ και σε κάτι πάρκινγκ. Να που λένε ότι δεν αξιοποιήθηκαν τα Ολυμπιακά κινητά. Μαζευότανε φίλιο πυργάκι. Φίλιο πυργάκι, Τούλα Κατσίβαλη, Μάκης Μπέκος και όλα τα μεγάλα αστέρια εκεί των πανηγυριών. Για να καταλάβετε τώρα τι εννοώ. Υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι διαπρέπουν, είναι στάρ στα πανηγύρια της Νοτιού Ελλάδος. Ενώ εδώ δεν έχουμε κάτι. Τα θέμια δεν περνάνε όμως. Ναι, δεν τα πέρα που να έρθουν, ας πούμε. Ενώ εδώ δεν έχουμε τέτοιους, ας πούμε. Δεν έχουμε κάποιον στάρ το πανηγύριο, το μεγάλο όνομα που όλοι θέλουν να τον κλείσουν. Έχει, ρε παιδί μου, τοπικούς, ας πούμε, έτσι, καλλιτέχνες που τραγουδάνε ούτως ή άλλως. Και οι αμοιβές που λαμβάνουν μεγάλο. Καταρχήν δεν έχουμε Blackman εδώ. Ράδιο Blackman. Κυρίες μου, να δώσει, ας πούμε, έτσι, μεγαλύτερη έμφαση και έγκλη. Αλλά βλέπω ότι εδώ με επιτίθεται ο κόσμος, σου λέει, ας πούμε, ότι παραχαράζει. Γι' αυτό δεν έχουμε καλά πανηγυρία, γιατί νομίζετε ότι είναι καλά αυτά που έχουμε. Έτσι δεν είναι, δεν είναι. Πρέπει να κάνουμε μια οργάνωση για την ανασυγκρότηση των πανηγυριών. Μια επιτροπή, ας πούμε, η περιφέρεια θα μπορούσε να καλέσει εμάς τους καθήλυν αρμόδιους να μεταφέρουμε την τεχνογνωσία μας. Κάνουμε γραμμούλα, καλημέρα. Στο κύλι. Άστο, καλημέρα. Έλα, παπί. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, είμαι ο Λευτέρης με άλλη φωνή, αλλά... Λοιπόν, καταρχήν η Νότιος Ελλάδα έχει το Woodstock επάνω στα πανηγύρια, να το ξέρεις αυτό. Ποιο είναι, ποιο είναι το Woodstock? Στο Αγρίνιο, στο κάτω. Είναι η περιοχή του Παρακάλαμου, κάτω στο Αγρίνιο, κάτω που λέμε. Ναι. Εκεί πέρα. Και μία από τις μεγαλύτερες φίρμες, που δεν την ανέφερες, είναι η Μεγάλη Τασία Χαρακίδα. Δηλαδή, άμα. Ναι. Κοίτα, τα Σία Χαρακίδα είναι τριήμερο φεστιβάλ. Είναι σαν φεστιβάλ, γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, έχει πάρα πολλά. Είναι και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί από κάποιο σημείο και μετά νομίζω ότι ακούω ειδικά. Νομίζω ότι ακούω πέρσι και γεμίζω τόσο πολύ που μου αρέσει τρομερά, δηλαδή. Με πάει βόλτα. Τα Σία ή Βάσο Χαρακίδα, γιατί γκούγκλαρα εδώ. Όχι, όχι. Μπορεί να έχεις δίκιο, επειδή είσαι και καλλιτέχνης. Όχι, το εκμεταλλεύεσαι αυτό, είσαι καλλιτέχνης. Επειδή έχω ίντερνετ, γι' αυτό να το πω μάγκα. Εντάξει. Ναι. Και να πω και κάτι. Έξυπνος φίλαθλος του Ολυμπιακού, όταν πάει στο Πριζέν εκεί πέρα, πουλάει το εισιτήριό του στη Μαύρη και τα πίνει όλα μπύρες. Και αν δικορώ είναι να πάει στο γήπεδο για μας. Βέβαια. Το δίνει στη Μαύρη αγορά, φοβερή πίρα μιλάμε εκεί πέρα. Και φτηνή. Και φθηνή αβέρτα, όταν σου μιλάω, αν είσαι έξυπνος, δίνεις απ' έξω το εισιτήριό σου, τους λες, παιδιά, έχω μια δουλειά, θα φτώ σε λίγο. Έτσι. Και πλακώνεσαι. Έχεις πάει. Βέβαια, και έχω πάει 2-3 φορές. Έχει και κάποια στημένα πονηρά μαγαζάκια, ξέρεις, που συνήθως είναι Γερμανοί τουρίστες εκεί. Α, μάλιστα. Δηλαδή, εντάξει, τους Γερμανούς τους τρώνε πάνω σε αυτό το σεξουαλικό και στο πιώμα. Δεν τους τρώνε πουθενά άλλο. Πώς να σου εξηγήσω. Έτσι. Αλλά... Το ένα φέρνει το άλλο, να φανταστώ. Ναι. Και ένα τελευταίο και κλείνω. Ψάχνοντας τη σπάνια βιβλιοθήκη που έχω, μην με πιέσετε, δεν σας πω παραπάνω. Ναι. Λοιπόν, ποτέ δεν πήραν διπλό Έλληνες και Πέρσες το 280 π.Χ. μέσα στο Αραράτ. Πάντα κάνετε έγινε, τα λέμε. Φιλιά, φιλιά, και τρεχάτε, και τρεχάτε. Καλημέρα στην γραμμούλα. Στη φιλοσοφική. Έλα, καλημέρα. Άστο. Οι δύο γραμμές, λοιπόν. Άρα, να σε ελπίσουμε. Η Πάρνηθα πρέπει να γκουγκλάρουμε. Είναι καλά η Πάρνηθα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Αυτός έχει αγόρι μου καμιά σέρα το τηλέφωνο. Καταλαβαίνει. Μάλλον μιλάει από τηλεφωνικό κέντρο. Εγώ σε αυτό το συμπέρασμα. Από το 112 μιλάει αυτός. Λοιπόν, μια και μιλάτε για πανηγύρια, εγώ κάθε
πας και να φας γουρουνοπούλα. Γουρνοπούλα τη λένε, όχι γουρουνοπούλα. Έτσι λένε, γουρνοπούλα τη λένε. Γουρν, βγάζουν το όμικρο. Είναι γουρνοπούλα, δεν βάζουμε ποτέ όμικρο. Λοιπόν, η Πελοποννήση. Είναι το κάτι άλλο. Όπως είναι το υπάγγεμα του πανηγυριού, υπάρχουν κάθε 20, 30, 40 μέτρα ένας πάγκος και είναι μέσα σε ένα θάλαμο και κόβεις. Παίρνεις με το κιλό, τι θέλεις, και γιδαψητή και γιδαυραστή. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αυτά είναι. 25 είναι την ημέρα της εθνικής μας παλιγενεσίας. Ακριβώς, μάλιστα. Ακριβώς. Πολύ και το κάνουν πολύ παραδοσιακά τα... Τα πανηγύρια είναι. Θα το έχουμε. Πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι. Να βάλουμε και εμείς στόχο τις ομάδες μας, τα χωριά μας. Εδώ κάνουμε το Αγίου Δημητρίου. Σωστά. Γιατί να μην έχει Θεσσαλονίκη ένα πανηγύρι. Δεν κατάλαβα. Όντως. Όντως, να στήσουμε... Δεν έχει καρναβάλι, δεν έχει πανηγύρι. Δεν έχει τίποτα αυτή η πόλη. Ναι, όντως. Μην... Έχουμε τη ΔΕΘ βέβαια και που την κάνουμε πιο. Ναι, η Θεσσαλονίκη είχε κάνει μία φορά πανηγύρι. Παλιά, στα δικά μου τα χρόνια ήμουν εγώ. Να σου πω τώρα, 45, 50, γύρω στο 58, ναι, με 57. Τι πανηγυρί. Συγγνώμη, καρναβάλι. Α, καρναβάλι. Καρναβάλι. Και ήταν όλα τα παιδιά από τα παλιά τα λεμονάδικα. Αν έχεις θυμάσει μια ταινία που έχει γυρίσει το Ξυπόλυτο Τάγμα. Ξυπόλυτο Τάγμα, ναι. Ναι. Οι περισσότεροι ήταν από αυτούς. Υπήρχε ένας Λάζαρος Θεός Χωρέστον, ήταν ο πρώτος ψηλός της Θεσσαλονίκης μετά τον Ντρόντζο. Έπαιζε μπάσκετ. Όχι, δεν έπαιζε μπάσκετ. Αυτός γύρισε λιμονάδικα. Ο Λάζαρος, καλή του ώρα. Μάλιστα. Ωραία. Λευτέρη, μη ξαναπάρεις. Αύριο θα πάρεις. Έτσι έγινε. Έντε, τσάω. Φιλιά. Να καταλάβουμε τώρα δηλαδή το εύρος ότι δεν έχουμε πανηγύρια. Πήρε πέρυσι ο ΠΑΟΚ Double και ούτε καν εορτάστηκε, ούτε καν πανηγυρίστηκε. Τίποτα. Δεν ήμασταν εκπαιδευμένοι, προετοιμασμένοι. Δεν είμαστε για τέτοιο. Ναι, είδες, από εκεί περιμέναμε ότι είμαστε πανηγυρτζίδικη πόλη, αλλά. Εξαντλούμε την πανηγυρτζίδικη μας υπόσταση σε άλλα πράγματα, σε ανούσια και δεν δείχνουμε το ταλέντα μας εκεί που πρέπει. Αυτό. Άκου, η περιφέρεια θα πρέπει να μεριμνήσει, παρακαλώ. Δεν θέλουμε εμείς να λάβουμε διοικητική θέση, απλά εμείς δίνουμε τη μάχη και τον αγώνα για την δημιουργία ενός μεγάλου πανηγυριού και στον Βορρά. Μπάμπη Γεράς, θα ξαναφέρει το πανηγύρι στο Βορρά. Επίσης, να θέτω υποψηφιότητα. Άνετα βγαίνω με τέτοιο πρόταγμα. Για πλάκα. Εννοείται. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπούζο. Καλημέρα στην άλλη γραμμούλα. Για τα μάτια της Μαρία, τα ψάκια. Για τα μάτια της Μαρία, για τον τα ψάκια. Γίνεται μια φασαρία. Ωραία, καλά ρε Μπάμπη. Καλημέρα. Γεια σου Αναστάση μου, αγόρι μου. Χαίρετε. Τι γίνεται, από ξωτικό Τριάδι για τον λόγο Νεβιδί. Καλά ρε Μπάμπη. Φοβερός Ανδρέας ότι... Και το Τριάδι έχει ρε πανηγύρι κάνει εδώ ρε. Τι πανηγύρι. Ξυπνάτε ρε. Το ξωτικό Τριάδι εδώ πέρα γίνεται το Αύγουστο. Ο Αύγουστος γίνεται εδώ χαμός ρε. 15 μέρες γίνεται εδώ. Τι 15 πάνω στο πράγμα ρε. Σοβαρά. Για τα μάτια της τα ψάκια γίνεται μια φασαρία. Έλα Μπάμπη. Πρέπει να εμφανιστείς, πρέπει να τραγουδήσεις το επόμενο. Καλά Μπάμπη, αφού ξέρεις το πιάνο, το πιάνο βγήκε από ο υπουργός μας, το πιάνο, καλά δεν το ξέρεις ότι το πάνω γίνεται τέτοιο, πρέπει να είναι νότια. Και εδώ γίνεται. Την παίρνει κοκό τσαμπά, τη χαρά βέρα και έρχονται εδώ πέρα και τραγουδάνε στο φράγμα. Ναι, αυτές όμως είναι νότιες καλλιτέχνησες. Όχι, έρχονται. Άμα κλείσεις, έρχονται. Βρε ότι έρχονται. 5.000 κόσμοι μαζεύει το φράγμα. Βρε ότι έρχονται, αλλά σου λέω ανήκουν στον Νότον. Δεν είναι εδώ δικές μας. Δεν πειράζει. Και επειδή ανήκουν στον Νότον, εμείς από τον Βόρειο δεν μπορεί να έρθει από Νότον να έρθει στον Βόρειο και να λέει για κάνουν... τα μάτια τη Μαρία τα ψάκια. Γιατί δεν μπορεί. Έτσι. Δεν μπορεί, Μπάμπη. Τι να κάνουμε, κάτσε. Λέγε, αγόρι μου. Γιατί ακούμε Human League και δεν ακούμε κάτι έτσι. Κάτσε σε βάλω. Να τι. Φιλιοπυργάκι, φιλιοπυργάκι. Μάλιστα. Ωραία, έγινε Μιχάλη μου. Τι ωραία. Πιο ωραία από εδώ. Και εκτός αυτό να τη φέρω να την πάω πάνω εδώ στο φράγμα. Πάνω στο λάρα από πάνω ψηλά. Κάνει αντίλαλο κιόλα και φωνή. Δεν χρειάζεται και πολύ να βάλουμε ηχεία τεράστια. Έχει φυσικό έκο, ναι.
Έτσι. Ναι, καλό ρε μπαμπι. Για τα μάτια της ψαράκια γίνεται μια μασάρια. Χαιρετώ μπαμπι. Φιλιά, φιλιά. Ωχ, ωχ, να τα. Έτσι, πρωινό πανηγύρι. Πώς πήγε τώρα η κουβέντα εκεί από την Αυγόφετα που ξεκινήσαμε μια αναφορά. Άλλαξε, άλλαξε ροή όλη η εκπομπή. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Εσύ, διότι, που το έβαλες αυτό, ναι, ναι. Πίνασα, γιατί αυτό έχει και αρνιά από δίπλα πρέπει να έχει. Δεν έχουμε, τι είναι, εντάξει, εδώ και τι να προσφέρει μας, σούμε. Να κάνει ένα πανηγύρι Θεσσαλονίκη, τι να προσφέρει, μπέργκερ. Τι να προσφέρει, ας πούμε, μπραντζ. Δεν έχουμε ταυτότητα. Τι χάσαμε, κάποια μυδοπίλαφο, κάποτε είχαμε, ας πούμε, τις γεύσεις αυτές τις ωραίες. Τις έχουμε απολέσει, τι, σε παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το. Είχαμε πανηγύρι. Πότε? Στα 100 χρόνια του Άρη που ήταν στην Τρίτη Εθνική. Να, κατεβήκαν. Μάλιστα. Δεν ήταν πανηγύρι. Για ποιους ήταν πανηγύρι? Είχε βόρειο όμιλο, δεν κατέβηκαν ό,τι. Για εδώ. Όχι, λέει, είχε πανηγύρι κανονικά. Πάντως εκεί στα Βλαχοχώρια, εκεί στα μέρη του Δημήτρη, Άμπερ Αλέρ, παρεμπιπτόντος, εκεί γίνεται χαμός. Και εγώ επειδή δεν μπορώ να ακούω το κλαρίνο, κοντεύω να φύγω από το γάμο το δικό μου. με τίποτα. Με κράζουν όλοι κανονικά. Δεν τον μπορώ, ρε φίλε. Ωραίο είναι, ωραίο είναι. Άμα πιεις κάνα 2-3 κιλά κρασί, μια χαρά μετά, όχ, μια χαρά σε άρεσουν όλα. Έπρεπε να πιω πολύ κρασί και όχι μόνο κρασί για να μπορέσω. Φάγει καλαμαριτάρι εκεί στα Χαρφεντά. Μετά θα είσαι. Μπράβο. Ολλανδία. Κούλα Μπιρμπίλι, ένα μεγάλο όνομα. Κούλα Μπιρμπίλι, μου αρέσει. Ναι, είναι πιασάρικο το όνομα. Δεν ξέρω αν είναι καλλιτεχνικό. Χρεβενάκι το τεράστιο ράδιο Δεσκάτη. Τι να λέμε. Σούλα Μπιρμπίλι, όχι Κούλα Μπιρμπίλι. Τώρα τον Γκούγκλαρα, δεν τα ξέρω κι εγώ, μην νομίζεις, μαθαίνω. Έκανα προχθές αυτό το δρόμο εκεί πέρα και άκουγα κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που λες. Ράδιο Δεσκάτη. Δεν παίζεται. Αν ήταν αυτό που λες, δεν παίζεται. Αυτό είναι το καλύτερο ραδιόφωνο της Ελλάδος, εννοείται. Δεν με τίποτα, φίλε. Κανονικά. Και μπορεί να είναι οι 2-3 σταθμοί που πιάνουμε εκεί πάνω. Ναι, εννοείται. Έγινε. Έγινε, τα λέμε. Χαιρετούμε, τσάου τσάου. Με την κορυφαία διαφήμιση. Θα την ψάξω να την βρω τώρα. Αν δεις κάτι, διαφήμιση έχει. Δεν θα την κάνω spoiler γι' αυτό. Πρέπει να ακούσει. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Μπουζοπούλα! Εντάξει, οκ. Θα έλεγα και σήμερα. Φαντάζομαι ο προηγούμενος φίλος ακροατής, ο οποίος είναι πιστός φαν του Λευτέρη, κάθε φορά παίρνει και μου λέει: γιατί τον κόβεις, γιατί τέτοιο. Άστο Λευτέρη να τα πει το παιδί, πήρε σήμερα και που φτάνει. Απίβδησε μέχρι και αυτός. Έτσι. Ο Λευτέρης, για να πληροφορήσουμε τους τελευταίους ακροατές, ο οποίος μας είπε ότι είναι πυροπροστασία στην Πάρνηθα σήμερα. Οπότε το νου σας. Το νου σας, να ξέρετε, ας πούμε, που θα εκδηλωθεί. Υπήρκα, εντάξει, όχι, με αυτά δεν κάνουμε πλάκα, το παίρνουμε πίσω. Να, δεν έχουμε πανηγύρι, ας πούμε, σου πάει κατευθείαν στο ΕΚΟ και σε αυτή την τέτοια. Δεν έχουμε εδώ πέρα κάτι να μεταδώσουμε. Μέχρι και στα δικά μας πανηγύρια παίζουν τέτοια τραγούδια. Τα σκυλοδημοτικά της Πελοποννήσου. Εγώ νομίζω ότι αν αυτό το πράγμα έπαιζε στο χωριό μου, θα φεύγανε. Θα φεύγανε, λες. Δεν είναι άνθρωποι που τα σηκώνουν αυτά τα πράγματα, τα πανηγύρια. Ποιο χωριό? Στο Δημητρίτσι, στις Σέρες. Γιατί τι δεν σηκώνουν? Δεν θέλουν μήλο μου κόκκινο να παίζει 4 ώρες. Μα ωραία είναι αυτό. Εντάξει, και εγώ είμαι μήλο μου κόκκινο. Ναι, αλλά δεν είναι του πανηγυρίου, δηλαδή. Να παίζει απλά. Να παίζει, δεν θα σηκωθούν, δεν θα κάνουν. Ναι, καλά, εντάξει. Εδώ πέρα οι Βορειοελλαδίτες είμαστε τόσο μουντρούχαλοι σε αυτό. Όντως, δεν σηκώνεται, και στο χωριό μου το ίδιο γίνεται. Δεν σηκώνεται κανείς να χορέψει. Ναι. Να υποστηρίξει, ρε παιδί μου, τη μουσική. Ας πούμε, έρχονται και έρχονται οι Νότιοι και μας αλλοιώνουν τον πολιτισμό. Χορεύουν καλαματιανά, χορεύουν. Τρέπομαι. Έτσι. Αυτά είναι παραχάραξη ιστορίας. Και αυτά πρέπει να πολεμήσουμε. Καλημέρα. Έχει να ράδιδε κάτι, Τάκης Τριάμπας. Αυτά είναι ονομάτα. Δηλαδή, δεν γίνεται να. Πώς, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να λεγόταν, ας πούμε, κατακουζινός ή ψηλάντης, Ευσταθίου, κάτι οτιδήποτε, ρε παιδί μου, και το αλλάζουν το όνομα, βάζουν το καλλιτεχνικό. Έτσι, καλημέρα στη Γραμμούλα. Ποια τερίτω. Ακόμα στα τερί έμεινε, καλημέρα. Μάκης, τι Μάκης. Τι Μάκης, τι σχέση του Μάκης, είναι εμπορικά πράγματα. Αυτά είναι τώρα. Μπροστά. Ναι, πανηγύρια. Έλα μωρέ τώρα, μπροστά στα ιερά τέρατα που αναφέραμε, τι τώρα Μάκης Δημάκη. Για ποιο θέλει Δημάκη κόβεσαι. Πίστα είναι, πίστα. Αυτός είναι τραγουδιστής πίστας. Άλλο θέμα αυτό. Δεν είναι πανηγύρια. Τα κομμάτια λέμε ρε παιδί μου. Και όλα είναι. Εγώ τουλάχιστον συγγνώμη από τους φίλους του Μάκη του Δημάκη, αλλά δεν τον τοποθετώ
πλάι σε τούλα κατσίβαλη, φιλιό πυργάκι και γεράτε. Εντάξει, όπως είπες. Νεκτάριος κοκκόνης στο κλαρίνο κτλ. Δηλαδή, αν γινόταν και νέα κυβωτός, έπρεπε, για το Αραράτ έπρεπε να είναι μέσα οι κατσίβαλοι και αυτά. Μην χαθούνε. Βέβαια, τι τώρα, σε παρακαλώ. Τα DNA και τα γονίδια. Έτσι. Σε πιάνω πάλι ανημέρωτο. Ναι. Δηλαδή, τι έκανα πάλι. Πανηγύρια στη Θεσσαλονίκη, κυρίως από ένα φορέα, δεν λείψανε ποτέ. Δηλαδή, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με τη διανομή πουλή χρήματος, έκανε πανηγύρι όταν πλήρωνε τώρα, το ρεύμα στο κρατικό της Φιλέας. Τώρα που είπες περιφέρεια, για να καταλάβουμε ότι εδώ δεν έχουμε ονόματα, είπες περιφέρεια, το μεγαλύτερο όνομα στα πανηγύρια εδώ στην Βόρεια Ελλάδα ήταν ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Αυτός πήγαινε και τραγουδούσε για να σώσει, για να σώσει το πρόγραμμα. Όταν υπήρχε κράτος. Γι' αυτό και δεν το βγάλαμε ξανά. Να, η Θελέστα και Παθέστα τώρα. Να. Και άλλαζε καθοδόν. Δηλαδή, θυμάσαι που είχε γίνει, το ήταν περιφερειάρχης, δήμαρχος. Ναι. Μάλιστα, είχε λοιπόν. Πλημμυρίσει ένα ποτάμι, είχε βάλει την κίτρινη τον Ιτσερέ και πηγαίνοντας εκεί σε κάποιο καφενείο να τραγουδήσει, λίγο πριν μπει. Έβγαζε τον Ιτσερέ, να πούμε. Έτσι, έγινε. Τα κίτρινα που φοράνε οι ψαράδες πάνω κάτω. Ναι, σε χαιρετούμε. Θα σε χαιρετούμε. Ναι, πάρε μια γραμμή να κλείσουμε. Το Σαφέτη λέει τον είπε, ρε, ενημερώνει ο. Ναι, ναι, εντάξει. Είναι από τους νέους καλλιτέχνες, αλλά πολύ δυνατός ο Κώστος Σαφέτης. Ο Φουράνης, καλημέριζουμε το φίλο μας τον Παναγιώτη που λέει. Η ειν δουλειά σε πανηγύρι είναι αυτός που κάθεται όλο το βράδυ στο χώρο στάθμευσης και διώχνει αυτούς που πηγαίνουν να ανακουφιστούν. Δεν καταλαβαίνεις, ας πούμε, να κάνουν το τσίσο τους. Στα αυτοκίνητα λέει, μάλιστα με γενναίο νυκτοκάματο. Πληροφορία από φίλο που κατάγεται από το Αγρίνιο. Από το Γούστο που μας είπε προηγούμενος. Εντάξει, ξέρει. Δουλειά κατουροδιώχτης δηλαδή. Πω, εντάξει, οκ. Okay. Και λέει το πανηγύρι της Θεσσαλονίκης θα είχε βέβαια παραδοσιακό γύρο. Εντάξει, αυτό, ακριβώς είναι ο γύρος για να το βάλεις. Ναι, ναι. Και πόσες μπαλαρίνες να βρεις και να γυρνάνε. Είναι δύσκολος, ας πούμε, να τοποθετηθεί. Καλημέρα στη γραμμούλα. Όταν πανηγύρωσες. Ναι. Πολιτιστική. Πόνεσα. Καλημέρα. Έλα, Βαβή. Ένα λεπτό, Μιχάλη μου. Έλα, γόρι μου, παλικάρι μου. Στάση, άκου να δεις. Με στέλνει ο φίλος μου Βαγγέλης από Αριδαία και είναι σε πανηγύρι και λέει και εμένα κοίτω τα ψάκια. Ρε φωτιάδια από το ξωτικό τριάδι. Θα σου στείλω εδώ. Και είναι σε που έχει μέσα ποντιακά. Έχει μέσα και λαϊκά. Τσιφτιτέλια και είναι γύρω στα 1000 άτομα και αρχίζει και το ξημερώνουν αυτοί τώρα. Ξεκίνησαν, ας πούμε, 7 η ώρα το 7 η ώρα το απόγευμα, ξέρω εγώ, και πήγε 6 η ώρα το πρωί. Σόπαρε. Ναι, έχω βίντεο να έχει στείλει αυτός εδώ. Εφτά η ώρα τι κάνανε. Τι κάνανε 7 η ώρα τα πρωί. Είχε πανηγύρι. Σε ένα πανηγύρι εκεί πέρα στην Αριδαία. Δεν ξέρω τώρα. Με έχει στείλει, ας πούμε, και λέει. Άρα φωτιά, λέει Αθηνέ, τέτοια να λέει από το τέτοιο. Φωτιά, λέει. Και το ψάκια, λέει, του Νέστη. Ναι, μέσα λέει, είναι 18 δευτερόλεπτα έχει. Θα ανεβάσω, σου στείλω κιόλας. Έχει διάφορα πανηγύρια, ναι. Εκτός αυτό θα σου πω και το ξωτικό τριάδι για το φράγμα. Αν θέλει κάποιος να φάει γουρνάκι, αν θέλει να φάει και ψάρι, έχει και τη λίμνη μας. Κατευθείαν το βγάζει, το ψήνει, πάπη. Τι έχει λίμνη, λάναρι, έχει μέσα και ψάρι. Βέβαια, εδώ, το φράγμα. Βγάζει κατευθείαν ψάρι. Σοπαρά. Μάλιστα. Κάτσε και αφού ακούς τη μουσική την κοκκότσα, λέω τώρα, ας πούμε. Ακούσε τα παγκινητή ήρκα. Τι θες να φας, ψάρι μου, κουρνάκι. Σε χαιρετούμε, πρέπει να κλείσουμε. Χαιρετώ, βάβη μου. Τσάω, έτσι. Αυτό είναι η εκπομπή. Με ηχητική υπόκρουση, λοιπόν, άκου για την διαφήμιση και να ολοκληρώσουμε έτσι το καταπληκτικό κάποτε στο ράδιο Δεσκάτη. Έτσι, αν ακουστεί τώρα, γιατί είναι. Αχ. Δεν ακούγεται δυστυχώς μια αποτυχημένη τέτοια, μια αποτυχημένη απόπειρα. Εδώ ίσως για να. Κοπάδι αποτελούμενο από 300 πρόβατα νέα. Μα. Δεν τα δικαιώματα των.
Δεν το περίμενα. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι για σήμερα. Ξεπεράσαμε και τις 8. Παραδίδουμε σκυτάλι στον Κωνσταντίνο Τσαρό. Νομίζω του κάνουμε μουσική πάσα στον κενό χώρο πλέον. Αναστάση μου, σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Αποχωρούμε, φιλιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.